Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζητήματα που σχετίζονται και με τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα αναδείξουμε σήμερα με αφορμή τον νόμο του Υπουργείου Παιδείας για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για την παιδεία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ ανακοινώθηκε και επίσημα η Επιτροπή που θα ασχοληθεί με τα οικονομικά της παιδείας. Καλωσορίζω τους εισηγητές του νόμου. Είναι ο κ. Θανάσης Μιχαηλής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ που είστε κοντά μας, η κυρία Νίκη Κεραμέως από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο κ. Γιάννης Δελής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς από το Ποτάμι. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ όλοι για την παρουσία σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πάμε να θυμηθούμε τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κώστας Γαβρόγλου, στην Ολομέλεια της Βουλής για τον νόμο και θα έρθουμε να τον δούμε αναλυτικά. Ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου ανακοίνωσε την εισαγωγή στα πανεπιστήμια με το βαθμό του απολυτηρίου του Λυκείου για τους μαθητές που θα εγγραφούν το Σεπτέμβριο στην πρώτη τάξη, μείωση των αναλλαστικών δαπανών στην παιδεία σε βάθος τριετίας και υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών γυμνασίου στη θεματική εβδομάδα. Να κρατήσουμε τα καλά του που, όπως σας έχω πει, είναι τεχνικού χαρακτήρα, δεν είναι παιδαγωγικού, είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας και να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να δούμε πώς τα παιδιά θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο με το βαθμό του απολυτηρίου τους. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε στις λεπτομέρειες του, θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και δεν είναι κάτι που μπορεί να ισχύσει από του χρόνου. Αυτό έχει ένα ορίζοντα μιας τριετίας τουλάχιστον. Θα είναι μια επιτροπή που θα μελετήσει τα οικονομικά της εκπαίδευσης και η κυβέρνηση δεσμεύεται σε 3 χρόνια να κλείσει τουλάχιστον τις ψαλίδες ως προς τις ανελαστικές δαπάνες για να μην υπάρχει τουλάχιστον η παθογένεια που υπάρχει μέχρι σήμερα ως προς αυτό το σημείο. Αύριο είναι η πρώτη συνεδρίαση αυτής της επιτροπής και πιστεύουμε μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε τα πρώτα πολύ καλά αποτελέσματα. Η θεματική εβδομάδα είναι κάτι που το είχε επεξεργαστεί η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, είναι κάτι που θα γίνει στα γυμνάσια, είναι κάτι που είναι υποχρεωτικό να γίνει, είναι ένα πράγμα που κανένας γονέας δεν μπορεί νομικά να αποσύρει τα παιδιά του. Η θεματική εβδομάδα, όπως ξέρετε, έχει το θέμα της διατροφής, έχει τα θέματα του εθισμού που δεν είναι μόνο στις ουσίες, αλλά είναι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στα κινητά, στο Facebook, η αποκοινωνικοποίηση πολλές φορές των νέων και βεβαίως έχει και μέσα το θέμα των σχέσεων ανάμεσα στα φύλλα. Αυτά είπε λοιπόν στην Ολομέλεια της Βουλής ο κύριος Γαβρόγλου. Κύριε Μιχαηλή, είχαμε την ευκαιρία και με τον κύριο Γαβρόγλου και με μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων να ξανασυζητήσουμε όλα αυτά που είναι στο τραπέζι ανοιχτά για το θέμα της παιδείας. Αν θέλετε να πούμε κάτι σε σχέση με τον διάλογο που είναι σε εξέλιξη και αυτά που είπε ο Υπουργός, πριν περάσουμε στον νόμο. Πράγματι, να πούμε μερικές κουβέντες. Τα θέματα της εκπαίδευσης, για να λέμε κατά κρυβή, όχι της παιδείας, η παιδεία είναι το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, έτσι συνηθίζω εγώ να λέω, είναι τόσο σημαντικά που δεν μπορούν να λύνονται μέσα στην περίοδο μιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Ούτε περισσότερο στην περίοδο της θητείας ενός υπουργού. Άρα, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης και κατά συνέπεια δυνατότητας ευρύτερης συνένεσης, ώστε ό,τι σχεδιαστεί να σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμη εφαρμογή, της οποίας εφαρμογής θα μετρηθούν τα αποτελέσματα για να γίνει η ανατροφοδότηση, αν υπάρχει ανάγκη, για νέες βελτιώσεις. Έτσι προχωράει η εξέλιξη στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας και έχει αποδειχθεί ότι όποτε γίναν μεταρρυθμίσεις πρόχειρες, σχεδιασμένες ή σαν προσπάθεια ενός υπουργού χωρίς ιδιαίτερη μελέτη και αποδοχή από το σύνολο κυρίως της κοινωνίας, της μαθητιώσας νεολαίας, των γονέων, αλλά βέβαια και του πολιτικού συστήματος της χώρας, δεν μπορούσαν να σταθούν. Ακριβώς αυτό. Το πόρισμα για τα οικονομικά, πότε να το περιμένουμε, κύριε Μιχαηλή? Ο στόχος του υπουργού είναι προς το τέλος της φετινής περίοδου, ώστε να είμαστε σε θέση τον να Ιούνιο, δούμε λοιπόν, πρακτικά εφαρμόσιμα αποτελέσματα από το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Είναι μια σοβαρή ενέργεια που για πρώτη φορά γίνεται στη χώρα. Εγώ θα σημειώσω
στο παρελθόν, από το 1974 και προς τα δω, δεν είχαμε ενσκύψει σε αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει και ευρύτερη βιβλιογραφία της σχέσης εκπαίδευσης με αντίστοιχες δαπάνες και προς τα που κατευθύνονται αυτές, ή τέλος πάντων τα οικονομικά της εκπαίδευσης, όπως το συζητάμε. Και από αυτή και μόνο την άποψη, είναι αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα που θα πρέπει όλοι να ενσκύψουμε με προσοχή. Το έδειξε και ο Πρωθυπουργός, καθώς μέσα από την Βουλή έκανε τη σχετική ανακοίνωση ότι δίνει έμφαση σε αυτό το ζήτημα. Πάμε όμως τώρα στο θέμα που συζητάμε σήμερα, που έχει να κάνει με το πιστοποιητικό, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, γιατί εδώ υπήρξε ένα ζήτημα με τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν κριτική ως προς τις διάφορες διατάξεις αυτού του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Του συνόλου του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τα τέσσερα κεφάλαια του. Το πρώτο αφορά το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά ζητήματα σύνδεσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας με την Βιβλιοθήκη της Βουλής, με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα και μεταφερθεί. Και τη μετακίνηση εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και την σύνδεση με τις δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες. Mm-hmm. Δηλαδή, δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου. Σε αυτό το κομμάτι. Επ' αυτών των δύο τμήματων δεν υπήρχαν διαφωνίες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Και επί της ουσίας και επί της διαδικασίας, θεωρώ. Δεν ξέρω, οι κύριοι συνάδελφοι, αν κάπου λαθεύω, θα τοποθετηθούν ούτως ή άλλως, αλλά σε γενικές γραμμές. Το τρίτο κομμάτι αφορούσε πληθώρα θεμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και το τέταρτο, να μην λέω κομμάτι, να λέω κεφάλαιο, αφορούσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κοιτάξτε, χαρακτηρίστηκε πανσπερμία σύνδετων κομματιών κλπ. Mm-hmm. Εγώ ως απάντηση σε αυτό, και αυτό θα πω και σήμερα, είπα στην Βουλή. Είναι τόσο πολυπίκελοι, τόσο πολυδέδαλοι και τόσο εμπλεκόμενοι το ένα με το άλλο ή και ασύνδετα πολλές φορές τα θέματα της νομοθεσίας της εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεωρηθούν ενιαία ή θα έπρεπε να τα φέρουμε σε κομματιαστά, χωριστά νομοσχέδια. Είχαν επίγοντα χαρακτήρα όλα όσα ήρθαν ή μόνο αυτά που συνδέονται με τις εξετάσεις. Επίγοντα χαρακτήρα είχαν 2-3 πράγματα. Ήταν αυτά που συνδέονται με τις εισαγωγικές εξετάσεις, κατά κρύβεια οι δηλώσεις των μαθητών για το ποια σχολή επιλέγουν. Από τώρα ξεκινά αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν η μεταφορά της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Υπήρχαν και άλλα δύο που είπε ο κ. Υπουργός. Έχουν να κάνουν και κάποια θέματα με μεταθέσεις καθηγητών. Και βέβαια των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών που θα ξεκινήσει να γίνεται στο σύνολό τους με μηχανογραφικό σύστημα, που αυτά έχουν ένα επίγοντα χαρακτήρα γιατί έχουν αποτρεπτικές ημερομηνίες. Αν φύγουμε πέρα από το Φλεβάρι-Μάρτι, δεν προλαβαίνουν να γίνουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και είναι απολύτως αναγκαίο να γίνουν. Τα άλλα δεν ήταν επίγοντα, έπρεπε όμως να αντιμετωπιστούν για να μπει μια σειρά. Να πω, ας πούμε, τι περιλαμβάνει θεματικά. Και θα ήθελα και τις πιο σημαντικές, κατά τη γνώμη σας, ρυθμίσεις. Ευχαρίστω. Έχω σημειώσει εδώ μερικά ενδεικτικά. Αφορούν το τρίτο κομμάτι, που αφορά το τρίτο κεφάλαιο, που αφορά ρυθμίσεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αφορά μαθητικά θέματα, όπως ζητήματα της ειδικής αγωγής, ζητήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφερόμενα συγκεκριμένα για την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, όπου δίνει κάποια μπόνους, κάποιο πριμ σε αυτούς τους μαθητές, με ειδικά ποσοστά. Που πηγαίνουν σε τουριστικά, που πηγαίνουν σε αντίστοιχα των ειδικών τίτλων τους τμήματα, ώστε να αποτελέσει ένα πρώτο κίνητρο στήριξης της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα, γιατί πρέπει να σημειωθεί τούτο. Σε όλη την Ευρώπη η αναλογία μαθητών, αριθμητική αναλογία εννοώ, επαγγελματικής εκπαίδευσης προς τη γενική εκπαίδευση είναι 70% η επαγγελματική, 30% η γενική. Κατ' εκτίμηση, ναι, μπορεί να είναι και 65-35. Εδώ είναι ακριβώς αντίστροφο. Το γιατί έχει σημασία, στηρίζεται σε ιστορικούς λόγους και αντιλήψεων που υπάρχουν στη χώρα, δεν είναι της παρούσας να το πω. Ευχαρίστω. Δίνει όμως και δυνατότητα μαθητείας. Δίνει τη δυνατότητα μαθητείας σε επαμοιβή. Επαμοιβή 75% του βασικού μέρου κάματου, με κάλυψη στο ΙΚΑ κλπ. Που συνδέεται με την αντίστοιχη ειδικότητα. Υπάρχουν ζητήματα της ειδικής αγωγής, όπως σας είπα, της μειονοτικής εκπαίδευσης. Mm-hmm. Με τα οποία νομίζω επίσης συμφώνησαν αρκετοί συναδελφοί σας. Ναι, γιατί είναι αναγκαίο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειονοτικούς μαθητές στη Θράκη, μουσουλμάνους, στους οποίους θα πρέπει να διδάξουν κάποιοι εκπαιδευτικοί. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδαχθούν σε κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Και ως τέτοιο ορίστηκε με τα αντίστοιχα τμήματά του, mm-hmm, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, να μην πω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Υπάρχει μια δεύτερη ομάδα ζητημάτων που αφορά εργασιακά θέματα. Είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, είναι η παράταση
των συμβάσεων των καθαριστριών. Εδώ θα σημειώσω τούτο. Αν θυμάμαι καλά, το 2007. Μιλάμε για τις σχολικές μονάδες τώρα. Για τις σχολικές μονάδες, ακριβώς. Η καθαριότητα των σχολικών μονάδων έμεινε να γίνει από τις μόνιμες καθαρίστριες που είχαν μονιμοποιηθεί το 2007 ή 2008, αν θυμάμαι καλά. Ο αριθμός τους δεν επαρκεί. Άρα είναι αναγκαία και η πρόσληψη συμβασιούχων. Mm-hmm. Αυτές οι καθαρίστριες, μιλάω για θηλυκό γένος, ναι, γιατί κατά κανόνα είναι καθαρίστριες, αυτές προσλαμβάνονται κάθε χρόνο. Είναι ένα καθεστώς το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια πέραν του χαμηλού αντιμισθίου που παίρνουν. Γενικότερα με το θέμα των συμβασιούχων υπάρχουν ζητήματα και έρχονται συνέχεια στη Βουλή. Και τώρα πέρασε και νομοθετικά να μην περνά κάθε φορά με υπουργικές αποφάσεις κλπ. Και ένα τρίτο ζήτημα είναι η αξιοποίηση πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια προς τη δευτεροβάθμια κυρίως. Αλλά ειδικότερα μια αναφορά στους πλεονάζοντες καθηγητές φυσικής αγωγής να αξιοποιηθούν στα διπλανά του κάθε σχολείου γυμναστήρια για γυμναστική των παιδιών μας, δημοτικά ή και δημόσια. Ένα τρίτο κεφάλαιο, και κλείνω με αυτό να μην καταχρώμη του χρόνου σας, είναι ζητήματα οργανωτικά. Είναι ο ενιαίος αριθμός μαθητή. Να μπορεί να παρακολουθείται ο μαθητής από τότε που θα μπει στον νηπιαγωγείο μέχρι τότε που θα τελειώσει. Αυτό σε τι θα βοηθήσει? Κοιτάξτε, οι μαθητές αυτή τη στιγμή καταγράφονται από κάθε σχολείο στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης που λέγεται My School. Ναι. Αυτό δεν είναι ενιαίο σε δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο. Γυμνάσιο και λύκειο είναι ενιαίο. Mm-hmm. Χρήσιμο, και εκεί καταγράφεται ο κάθε μαθητής με το όνομα, τεπώνυμό του κτλ. Χρησιμότερο θα είναι να καταγράφεται με ένα αριθμό, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν και ο ίδιος, που είναι ο κωδικός αριθμός που τώρα, δηλώνοντας οι μαθητές για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια, παίρνουν αυτόν τον αριθμό και με αυτόν παρακολουθούν τη βαθμολογία κτλ. Λοιπόν, για να δούμε τι λένε οι συναδελφοί σας, ξεκινώντας από την κυρία Κεραμέως, γιατί και εσείς χαρακτηρίσατε το νομοσχέδιο σκούπα, ότι ήρθε με διαδικασίες εξπρές, διατάξεις εμβαλωματικού χαρακτήρα, ακοστολόγητο. Εν τω μεταξύ, με κάποια σημεία συμφωνήσατε. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν, πού συμφωνήσατε και πού διαφωνήσατε. Θα ξεκινήσω από το εξής, από κάτι που είπε ο κύριος Μιχελής. Mm-hmm. Είπε προηγουμένως ότι στην παιδεία πρέπει κανείς να βλέπει πέρα από την τετραετία ή την όποια θητεία μιας κυβέρνησης και πρέπει να υπάρχουν γενικότερα συνενέσεις. Θα συμφωνήσω και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμείς συμπράττουμε με κάθε καλή πρόθεση στον εθνικό διάλογο που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο για την παιδεία και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια. Όμως, δεν μπορούμε παρά να ανησυχήσουμε, να το πω ήπια, για τις πραγματικές υποθέσεις του Υπουργείου. Και θα εξηγήσω γιατί. Δεν μπορεί από τη μία να ξεκινάς μια προσπάθεια για εθνικό διάλογο για την παιδεία και από την άλλη να φέρνεις ένα νομοσχέδιο σκούπα. Και θα πω γιατί το λέω σκούπα. Διότι άγγιζε όλο σχεδόν το φάσμα της εκπαίδευσης. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ειδική αγωγή, διαβίου, έρευνα, τα πάντα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ νομοσχέδιο. Που έπρεπε να. Θα σας πω. Έχετε λοιπόν ένα πολύ νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται με διαδικασία επείγοντος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι είχαμε 48 ώρες οι βουλευτές να διαβάσουμε κάπου 70 διαφορετικές ρυθμίσεις, πάνω από 160 σελίδες, περί πολύπλοκα θέματα, τα οποία χρειάζεται κανείς χρόνο και να μιλήσει με φορείς και να καταλάβει ακριβώς τι ρυθμίζουν. Και όλο αυτό έρχεται 48 ώρες. Και ρωτώ. Μπορείς από τη μία να λες ότι θέλω διάλογο για την παιδεία και από την άλλη σε ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που ρυθμίζει τόσα πολλά ζητήματα της παιδείας να μην αφήνεις τον ελάχιστο χρόνο προκειμένου να συζητήσουν αυτά τα θέματα? Εγώ να δεχτώ ότι υπήρχαν μέσα 2 ή 3 διατάξεις, οποίες αναγνώρισε και ο ίδιος ο Υπουργός, επείγοντος χαρακτήρα. Ναι. Να δεχτώ ότι πράγματι η κυβέρνηση καλείται να νομοθετήσει πολλές φορές υπό πίεση χρονική. Και γι' αυτό πρότεινα το εξής στον Υπουργό. Να περάσουν αυτές οι 2 διατάξεις πρώτου χαρακτήρα με διαδικασία επείγοντος και όλες οι υπόλοιπες που ήταν το 98% των ρυθμίσεων να περάσουν με κανονική καλύτερα διαδικασία, προκειμένου να είμαστε και εμείς οι βουλευτές σε θέση να ασκήσουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, να ασκηθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος όπως πρέπει. Δεν επιτράπει αυτό. Ήρθαν χωρίς, ωστόσο. Ασφαλώς και ήρθαν. Είχαν 3 λεπτά ο καθένας. Οι μισοί δεν πρόλαβαν να έρθουν καν. Οι μισοί δεν είχαν διαβάσει το νομοσχέδιο, δεν είχαν προλάβει. Και λέω λοιπόν το εξής, ή θέλεις διάλογο ή δεν θέλεις. Αν θέλεις διάλογο και τον κάνεις, τότε δεν μπορείς να μην τον κάνεις σε ένα κατεξοχήν σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο αγγίζει αυτό το φάσμα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Ο κύριος Μιχελής προς τιμήν του προηγουμένως αναγνώρισε ότι 2-3 από τις ρυθμίσεις ήταν επείγοντος χαρακτήρα. Και ρωτώ, τότε γιατί όλο το υπόλοιπο νομοσχέδιο δεν πέρασε με κανονικές διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να τοποθετηθούμε? Δεν θέλει διάλογο αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και έρχομαι, ουσίας, τώρα και έρχομαι στο δεύτερο που ανέφερε. Ναι. Και θα έρθω και στην ουσία. Το είπατε κι εσείς προηγουμένως. Ακαστολόγητο. Πράγματι, συστάθηκε μια επιτροπή μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για να μελετήσει τα οικονομικά της εκπαίδευσης.
Και ο κύριος Γαβρόγλου απευθύνθηκε, από όσο ξέρω, σε όλα τα κόμματα. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία συμπράξαμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί θεωρούμε ότι πράγματι πρέπει να γίνει μια μελέτη και να αποτιμηθούν τα οικονομικά της εκπαίδευσης. Να ξέρουμε ποια μεγέθη κρύβονται από πίσω από κάθε ρύθμιση. Mm-hmm. Δεν μπορείς όμως από τη μία να κάνεις μια επιτροπή η οποία μελετά τα οικονομικά της εκπαίδευσης και από την άλλη να φέρνεις ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο σε μεγάλο μέρος ήταν ακοστολόγητο. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν. Δεν μπορείς από τη μία να λες θέλω να ξέρω τα οικονομικά και από την άλλη να λες φέρνω ρυθμίσεις τις οποίες δεν έχω ιδέα τι κοστίζουν. Θεωρείτε ότι είναι ρυθμίσεις οι οποίες επιβαρύνουν αυτές τις Όχι, θεωρώ. Είναι δεδομένο ότι επιβαρύνουν. Mm-hmm. Όταν συστήνεις θέσεις στο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Διότι, για παράδειγμα, θα μεταφερθούν διοικητικοί. Είναι νέες θέσεις ή μεταφορές μετά τάξεις. Λέει, συστήνονται προσωπαγής θέσεις mm-hmm. για διάφορες διατάξεις. Αυτό κοστίζει. Και το λέει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό κοστίζει, απλά δεν μπορεί να εκτιμήσει πόσο κοστίζει. Λοιπόν, καταλάβατε, εδώ πέρα υπάρχουν κάποια βασικά ζητήματα. Εγώ ξαναλέω, εμείς με κάθε καλή πρόθεση συμπράττουμε στο διάλογο και σε κάθε προσπάθεια για ευρύτερη συνένεση. Γιατί πραγματικά στην παιδεία πρέπει κανείς να βλέπει πέρα και πάνω από κόμματα. Πρέπει να επιδιώκει συγκλήσεις και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αλλά πρέπει αυτά να είναι πραγματικές προθέσεις. Δεν μπορεί από τη μία να κάνεις διάλογο και από την άλλη να μην επιτρέψεις το διάλογο στα νομοσχέδια. Δεν μπορεί από τη μία να λες να μελετήσεις τα οικονομικά της εκπαίδευσης και από την άλλη να φέρνεις νομοσχέδιο το οποίο είναι ακοστολόγητο. Και να έρθω λίγο στην ουσία που με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, αυτό το νομοσχέδιο είχε θετικά στοιχεία, σαφώς. Για παράδειγμα, η διατάξη του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και η ηλεκτρονική εξέταση που θεσπίστηκε mm-hmm. για το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, η μεταφορά της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλίμονο να το στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια, mm-hmm. αλίμονο. Ρυθμίσεις, επιμέρους ρυθμίσεις για τους μαθητές. Ασφαλώς και υπήρχαν θετικές ρυθμίσεις, τις οποίες και ασφαλώς υπερψηφίσαμε. Mm-hmm. Δεν είμαστε του όχι σε όλα, κάθε άλλο όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αυτά τα οποία θεωρούμε θετικά και προς σωστή κατεύθυνση, ασφαλώς και τα ψηφίζουμε. Όμως το νομοσχέδιο δυστυχώς καταρχήν έδειχνε ότι η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς σχέδιο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ψηφίστηκαν διατάξεις οι οποίες είχαν ψηφιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του 2016, είχαν καταργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2016 και τώρα ξαναψηφίστηκαν για τα ΑΕΗ, ναι. Ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τώρα ξαναψηφίστηκαν Φεβρουάριο του 2017 εκ νέου ίδιες ρυθμίσεις. Έχει σχέδιο αυτή η κυβέρνηση? Πώς πορεύεται? Μάλιστα. Πώς ψηφίζει και ξεψηφίζει? Για να δούμε τι λέει ο κ. Κωνσταντόπουλος, γιατί και εσείς εκφράσατε το παράπονό σας ότι δεν είχατε την δυνατότητα να μελετήσετε σε βάθος αυτό τον συγκεκριμένο νόμο. Κύριε Κουλούρη, έχουμε πει κατ' επανάληψη και προσωπικά εγώ ίδιος ότι η παιδεία δεν προσφέρεται για αντιπαραθέσεις, χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται διάλογος, διαβούλευση. Και η παιδεία και η υγεία και τα εθνικά μας θέματα. Τώρα το ζήτημα είναι ότι ήρθε ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορούσε την ξενόγλωσσα εκπαίδευση και το θέμα των βιβλιοθηκών. Από αυτό το νομοσχέδιο, σκούπο όπως το όνομασε και η συνάδελφος, έχω να πω ότι τα 6 πρώτα άρθρα αφορούσαν την ξενόγλωση και τις βιβλιοθήκες. Τα υπόλοιπα 29 άρθρα ήταν ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο ήρθε εντοπροχείρο. Ουδής είχε ασχοληθεί, ουδής το είχε διαβάσει, ουδής είχε προτείνει, ουδέποτε ήρθε στο διάλογο, ουδέποτε έγινε μια γόνιμη διαβούλευση και ουδέποτε είχαμε αποτέλεσματα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και οι υπουργοί έχουν ουσιαστικά αυτόν τον διάλογο τον έχουν κατατάξει ως προσχηματικό. Τους διέπει μια προχειρότητα και θα έλεγα κάτι πολύ απλό. Δεν μπορεί μέσα σε 2 χρόνια να έχουμε αλλάξει 3 υπουργούς. Δηλαδή υπάρχει καλός, κακός και άσχημος. Ή υπάρχει καλός, κακός και ΣΥΡΙΖΑ. Ή υπάρχει ουσιαστικά άριστος, αλλά κάποιος ο οποίος αποτυχάνει στα ειδικά μαθήματα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εδώ πολλές φορές δηλαδή, αναρωτιέμαι και ο ίδιος και διερωτώμαι ο ίδιος τι συμβαίνει. Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά την ξενόγλωσσα εκπαίδευση, ουδής υποδεί. Δηλαδή, θα μπορούσε να έρθει, μέσα από έναν γόνιμο και από το οικοδομητικό διάλογο, όπως είπα. Να πούμε, βέβαια, και αυτό το πιστοποιητικό είναι λιγότερο από τα υπόλοιπα πιστοποιητικά, έτσι, που δίνονται και είναι πιο εύκολο θέμα... στην πρόσβαση και μαθητών που έχουν τη δυνατότητα. Ακριβώς, κυρία Κουλούρη. Μιλάμε για πιστοποιητικό γλωσσομάτι. Ναι. Και αμέσως τι βλέπουμε? Ουδής έχει καμία αντίρρηση. Συμφωνούμε όλοι. Και αμέσως βλέπουμε ότι στις τάξεις του δημοτικού σχολείου μειώνεται κατά μία ώρα η ξένη γλώσσα. Μιλάμε για διαθεματικότητα. Και βλέπουμε ότι μείωση της γυμναστικής κατά μία ώρα. Δηλαδή γι' αυτό μίλησε για προχειρότητα. Άρα δεν υπάρχει καμία στρατηγική και καμία τακτική για το διάλογο. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο διάλογος συνεχίζεται και η κυβέρνηση νομοθετεί. Παίρνει τα συμπεράσματα, συμβαίνει το καθένα στα δικά του. Κάποιες από τις ρυθμίσεις που υπάρχουν μέσα στο νόμο
σας βρίσκουν σύμφωνο. Κοιτάξτε, πέρα από τον τίτλο του που είναι σαφές ότι συμφωνείτε. Είπα και πριν ότι θα μπορούσαν κάλλιστα κάποια θέματα που αφορούσαν τις μεταθέσεις των καθηγητών και δασκάλων, γενικά των εκπαιδευτικών, να έρθουμε με τροπολογία ή κάτι που αφορούσε τις εισαγωγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό να έρθουμε ως μια τροπολογία. Η κυβέρνηση μας έχει βομβαρδίσει σε κάθε νομοσχέδιο και πάμπολες τροπολογίες. Εδώ που θα έπρεπε να έφερε μια τροπολογία ουσιαστικά και να είναι ενδυσπράγμα σε επικοδομητική, δεν το έκανε. Να. Τι έκανε? Μας φέρνει ένα νομοσχέδιο ουσιαστικά με 29 άρθρα, το βάζει προς συζήτηση, δεν προλάβαμε οι περισσότεροι ουσιαστικά να το μελετήσουμε και από την άλλη πλευρά κλήθηκαν οι φορείς μέσα σε 24 ώρες να εκφράσουν γνώμη. Γι' αυτό είπα ότι δηλαδή διέπεται η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Υπουργός από μια προχειρότητα. Τώρα, κοιτάξτε, ότι υπάρχουν θέματα τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνος, βέβαια υπάρχουν θέματα που μας βρίσκουν σύμφωνος, γι' αυτό και υπερψηφίσαμε το ενεργό νομοσχέδιο. Ψηφίσαμε παρόν επί της αρχής, γιατί ήρθε ως σκούπα από το νομοσχέδιο και ως επίγον για την ψήφιση ως εξπρές διαδικασία. Και από την άλλη πλευρά, τι είπαμε? Είπαμε ότι όπου θα συμφωνήσουμε, εμείς λέμε ναι στο γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο, λέμε ναι όπου θα συμφωνήσουμε, δεν θα διαφωνήσουμε για τον τύπο, ούτε θα διαφωνήσουμε για την ως αντιπολίτευση, κάτι το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ και τα πρώτα χρόνια. Πιστεύετε ότι μέσα από το διάλογο στην Επιτροπή Μορφωτικών μπορείτε να καταλήξετε τουλάχιστον στο θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων και στις προωθούμενες αλλαγές? Νομίζω, κοιτάξτε, αυτό το θέμα έχει ταλανίσει την ελληνική κοινωνία. Έχω πει και άλλη φορά ότι όλοι ζητούν ένα καλό σχολείο να μάθει το παιδί γράμματα και ένα καλό φροντιστήριο να φτάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να πάμε σε ρήξη με αυτή την λογική. Δηλαδή θέλουμε ένα παιδί το οποίο θα μπαίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να οδηγεί τη δευτεροβάθμια και να φεύγει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, δηλαδή ως προς τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης. Θα πρέπει κάποια στιγμή, έχουμε πει εμείς κατά επανάληψη, ότι θα αναποσυνδεθεί η δευτεροβάθμια από την τριτοβάθμια. Εμείς μιλήσαμε για εθνικό πολιτήριο, ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για εθνικό πολιτήριο, μιλήσαμε για τράπεζα θεμάτων, για να υπάρξει αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο. Όμως κάποιοι φρόντισαν να το ακυρώσουν. Είχε θεσπιστεί, είχε θεσπιστεί, ακυρώθηκε. Ακριβώς, θεσπίστηκε. Ουσιαστικά κοιτάξτε, και δεν εφαρμόστηκε. Όταν θα έρθει στη διαβούλευση και στο διάλογο, εκεί μπορούμε ο καθένας να εκφράσει την άποψή του, να κάνει κάτι το καλύτερο. Ναι. Και η καλύτερη πρόταση δηλαδή, θα προκύψει μέσα από ένα διάλογο και μέσα από μια διαβούλευση. Όχι μέσα από ένα μονόλογο και παρεμβάσεις κάθετες. Μάλιστα. Άκουσα την κυρία Νίκη, συνάδελφο κυρία Νίκη Κεραμέως, που είπε δεν γίνεται κοστολόγηση. Είναι κρίμα για αυτή τη χώρα, δηλαδή να κινούμαστε πρόχειρα πάντα και να μην κοστολογούμε τα γεγονότα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε μια κοστολογημένη εκπαίδευση, να μην γνωρίζουμε δηλαδή πόσο κοστίζει. Γιατί έτσι γίνεται και η διασύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το πτυχίο που θα αποκτήσει ένα παιδί αύριο το πρωί θα έχει αντίκτυπο στην και ανταπόκριση στην επαγγελματική του αποκατάσταση. Μάλιστα. Γιατί τα δεδομένα έχουν αλλάξει, η τεχνολογία τρέχει, άρα είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ξανά την διασύνδεση δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Για να προχωρήσω λίγο τη συζήτηση, πάμε και στον κύριο Δελή να δούμε πώς βλέπετε εσείς αυτές τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι στο κομμάτι το ότι δεν είχατε το χρόνο να το μελετήσετε, συμφωνείτε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντάξει, συμφωνούμε, αν και δεν νομίζω ότι είναι το κύριο σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο. Ήθελα όμως, κυρία Κουλούρη, πριν να κάνω ένα μικρό σχόλιο και για τον διάλογο, έτσι όπως εξελίσσεται, για την παιδεία. Νομίζω ότι από την μεριά της κυβέρνησης και του Υπουργείου επιχειρείται να δοθεί μια απάντηση σε μια αγωνία που έχει η ελληνική αστική τάξη, τα κόμματά της επιτέλους να βρουν ένα κοινό έδαφος συνεννόησης, συνεννόηση η οποία θα αποτυπωθεί σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, και αυτήν την αγωνία ακριβώς και το αίτημα της ελληνικής αστικής τάξης υπηρετεί και αυτός ο διάλογος, όπως και οι προηγούμενοι που συντελέστηκαν με προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως μέσα από αυτό το διάλογο επιχειρείται ταυτόχρονα κατά τη γνώμη μας και η ενσωμάτωση των λαϊκών στρωμάτων κάτω από στόχους που είναι εχθρικοί για αυτούς και τα παιδιά τους, εκπαιδευτικούς στόχους εννοώ. Παρακολουθούμε, συμμετέχουμε στην αρμόδια επιτροπή, παρεμβαίνουμε, λέμε την άποψή μας. Στόχοι οι οποίοι παρεμποδίζονται, στόχοι της αστικής τάξης για την εκπαίδευση, οι οποίοι μάλιστα έχουν αποτυπωθεί πολύ πρόσφατα και σε ένα δωδεκάλογο που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών, ο οποίος παρεμβαίνει σε αυτή τη συζήτηση και λέει τι πρέπει
να περιέχει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στα αστικά κόμματα. Θεωρούμε ότι αυτό το δικαίωμα το έχουν και οι εργαζόμενοι και οι εργάτες, γιατί για τα παιδιά τους μιλάμε, και τα σωματεία τους και τα συνδικάτα τους. Θα υπερασπιζόμαστε αυτό το δικαίωμά τους. Ένας διάλογος ο οποίος θα δούμε πού και πώς θα καταλήξει. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί τέλος πάντων. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από αυτό το διάλογο δεν είναι δύσκολο τελικά να επικρατήσει να φανεί μια συμφωνία, να επικρατήσει μια συνένεση, γιατί τα κόμματα τα οποία και οι δυνάμεις οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο έχουν κοινή στρατηγική πλεύση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εκπαιδευτική της πολιτική, ανοιχτά το λένε, δεν κρύβονται, και έχει αποτυπωθεί μάλιστα και στο νομοσχέδιο, ιδιαίτερα στο άρθρο 18 νομίζω, για το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, βεβαίως, έτσι βεβαίως, δεν είναι, βεβαίως. Γιατί με βοηθάτε λίγο να πούμε και για τον νόμο. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα εκπαιδευτικό σύστημα να μην είναι συνδεδεμένο με την οικονομία, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργούν αυτά το ένα ξεχωριστά από το άλλο. Αυτό όμως είναι ένα σχόλιο, γενικότερο αίτημα, όμως, κύριε Δελή, όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως, το ζήτημα είναι ποια οικονομία υπηρετεί, αν είναι η καπιταλιστική ή αν είναι η σοσιαλιστική. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό, η σύνδεση σας βρίσκει αντίθετο. Η σύνδεση αυτή καθ' αυτή δεν μας βρίσκει αντίθετο και σας είπα ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει. Ναι. Είναι αυτονόητη και είναι υποχρεωτική. Mm-hmm. Συμβαίνει αντικειμενικά. Ήθελα όμως και ένα σχόλιο για τα οικονομικά της εκπαίδευσης, επειδή εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός την Επιτροπή για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης. Κοιτάξτε, εδώ τώρα δεν ξέρω, καταντά προκλητικό, με την έννοια ότι αυτό που χαρακτηρίζει την εκπαίδευση στο σύνολό της είναι η υποχρηματοδότησή της. Τι θα μετρήσει δηλαδή αυτή η Επιτροπή? Μίλησε ο Υπουργός για ανελαστικές δαπάνες. Θα μειωθούν κι άλλο δηλαδή οι δαπάνες, για παράδειγμα για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων? Θα μειωθούν κι άλλο οι μισθοί των εκπαιδευτικών, γιατί αυτές είναι οι ανελαστικές δαπάνες? Και βγαίνει ο Υπουργός και μιλάει για μείωση των ανελαστικών δαπανών. Σε σχέση τώρα με το νομοσχέδιο και τα περιεχόμενά του, εμείς θέλουμε να βλέπουμε το φεγγάρι, κυρία Κουλούρη, και όχι το δάχτυλο που μας το δείχνει. Να βλέπουμε την ουσία δηλαδή. Αποτελείται από 3-4 μέρη. Ξεκινάει με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, στο οποίο νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν υπέρ. Εμείς ποιο πρόβλημα αναδείξαμε σε αυτές τις ρυθμίσεις? Το πρόβλημα της παραμονής, το πρόβλημα της επιβολής εξετάστρων σε μια διαδικασία που είναι με την ευθύνη του κράτους. Εμείς λέμε ότι καλώς υπάρχει το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, θα πρέπει να είναι αυτό και μόνο αποκλειστικά, αλλά πρέπει να γίνεται δωρεάν. Και βεβαίως θα πρέπει να έχει. Υπάρχουν όμως και κάποια έξοδα που θα πρέπει να καλυφθούν, κύριε Δελή. Κοιτάξτε, στις δραστηριότητες του κράτους πάντα υπάρχουν κάποια έξοδα. Νομίζω ότι οι πολίτες φορολογούνται γι' αυτό και με το παραπάνω μάλιστα. Το να πληρώνουν επιπλέον εξέταστρα για μια διαδικασία που είναι στην αποκλειστική του ευθύνη. Εντάξει, είναι μικρότερα τα εξέταστρα σε σχέση με τους ιδιωτικούς φορείς. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι πληρώνουν οι γονείς όταν πάνε αλλά πάλι μιλάμε για εξέταστρα. Πάλι πληρώνουν και υπάρχουν οικογένειες που και αυτά τα 100, τα 200 ευρώ τους είναι πολύτιμα. Αυτό όμως θα πρέπει να συνδεθεί. Ποιο θα είναι το ποσό, το δεν μπορούμε να μιλάμε όμως, κυρία Κουλούρη. Συγγνώμη, ποιο θα είναι το ποσό, κύριε Μιχελή? Από 40 έως 100 και είναι θεσμοθετημένο από το 2008, έχω και το αντίστοιχο σχέδιο. Κοιτάξτε, για να έχει όμως μία βάση και για να έχει ένα αντίκρισμα το κρατικό αυτό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί και μια ουσιαστική διδασκαλία των ξενογλωσσών στο σχολείο. Δηλαδή, για να γίνει όμως αυτό, θα χρειαστούν περισσότερες ώρες, θα χρειαστεί να εξυγχρονιστούν τα βιβλία, να διοριστούν μόνιμοι καθηγητές. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Όσο δε για την Εθνική Βιβλιοθήκη, ναι, ένα ζήτημα στο οποίο συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, ήμασταν το μόνο κόμμα που εναντιωθήκαμε. Γιατί η Εθνική Βιβλιοθήκη, είπαμε και το είπαμε ανοιχτά στη Βουλή, οδηγείται στην αγκαλιά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το Κέντρο Πολιτισμού. Το οποίο. Και αυτό εδώ, τα τρία άρθρα που ήρθαν σε αυτό το νομοσχέδιο δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να υλοποιούν τη σύμβαση του 2009, την οποία υπέγραψε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή με υπουργό πολιτισμού, αν δεν απατώμε, τον κύριο Σαμαρά. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να την υλοποιήσει, για να δούμε λίγο και τη συνέχεια μια πολιτική. Όλη αυτή η διασύνδεση, προσέξτε, όμως, κύριε Δελή. Προσέξτε, είναι, η Εθνική είναι Βιβλιοθήκη, θα σας πω, να σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Γιατί όλοι λένε ότι είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη θα πληρώνει ενίκιο στο ίδρυμα αυτό και μάλιστα καθόλου ευκαταφρόνητο. Ο οργανισμός του Κέντρου Πολιτισμού και της Βιβλιοθήκης με τον οποίο θα λειτουργήσει θα τελεί υπό την επίβλεψη
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν το κεφάλαιο μπαίνει στα ζητήματα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Μάλιστα. Θέλει να παρέμβει και στο περιεχόμενο. Εμείς αυτό το έχουμε καταγγείλει και καλούμε και το λαό να μην παρασύρεται από φανταχτερά κτίρια και πολυδιαφημισμένες προσπάθειες, γιατί τελικά η Αλεπού ξέρει πολύ καλά τι ζητάει όταν πηγαίνει στο παζάρι. Λοιπόν, κύριε Μαυρότα, ο λόγος σε εσάς, αν θέλετε να πείτε και πώς εξελίσσεται ο διάλογος για την παιδεία και βεβαίως το θέμα του συγκεκριμένου νόμου. Να αναδείξουμε τις ρυθμίσεις. Να ξεκινήσω από το διάλογο για την παιδεία. Όντως υπάρχει ένας διαρκής διάλογος για την παιδεία ήδη από πέρσι. Κάποιες επιτροπές φτιάξανε πορίσματα. Κάποιοι φορείς που υπήρχαν και συμμετείχαν σε αυτό το διάλογο καταργήθηκαν με αυτό το νομοσχέδιο. Και μιλάω για το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο καταργήθηκε. Παρόλο που ήταν ο κ. Στατοκάς, ήταν ένας, ο πρόεδρος του ΕΣΥ. Ένας από αυτούς που τυπικά συμμετείχαν στο διάλογο. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι σίγουρα ένα υπερκομματικό θέμα η παιδεία. Έχει και αυτή ένα βάθος χρόνου. Την υπερκομματικότητα μάλιστα την είχε δείξει και το 2011, τότε που είχε ψηφιστεί ο νόμος Διαμαντοπούλου με 255 βουλευτές, αλλά εκ των υστέρων φάνηκε ότι δεν ήταν μια πραγματική, ας το πούμε, κοινοβουλευτική ομοψυχία, γιατί άρχισε να ξυλώνεται μετά αυτός ο νόμος από τους επόμενους υπουργούς. Να πάμε λίγο και στο θέμα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όπως ήρθε στην Βουλή. Άρα αυτό σας οδηγεί στο συμπέρασμα, αυτό που είπατε, ότι ούτε τώρα θα μπορέσετε να βγουν κάποια συμπεράσματα. Ναι. Δείχνουμε την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε και στην Επιτροπή για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης έχουμε προτείνει και εμείς και έχουν γίνει αποδεκτοί άνθρωποι που μπορούν να συμμετάσχουν και στην Επιτροπή Μορφωτικών προσπαθούμε να συμμετάσχουμε με επικοδομητικές προτάσεις. Το θέμα είναι στο διατάφτα. Να μην δηλαδή πούμε κάποια πράγματα και μετά έρθουν επόμενες καταστάσεις ή έρθουν μέσα και από το ίδιο το σύστημα καταστάσεις που τα υποσκάψουν, όπως έγινε σε προηγούμενες περιπτώσεις. Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η βασική μας ένσταση, ακούστηκε και από τους προηγούμενους συναδέλφους, ήταν ότι πρόκειται για μια πανσπερμία διατάξεων, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, όντως ομολογήθηκε και από τον κύριο Μιχαλή, δεν είχαν όλες επίγοντα χαρακτήρα και θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί με αυτό το νομοσχέδιο ήρθαμε να διορθώσουμε πράγματα που είχαν περάσει με προηγούμενα νομοσχέδια, όπως η διατάξη περί μετατάξεων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΥΠ. Και αν είμαστε προσεκτικοί στα νομοσχέδια, δηλαδή τα βάζουμε στην κανονική διαδικασία, υπάρχει ηλεκτρονική διαβούλευση, εκφράζονται εκεί πέρα οι φορείς με χρόνο να ζυμωθούν οι προτάσεις και όχι μέσα σε 3 λεπτά στην Επιτροπή Μορφωτικών στην Ακρόαση Φορών, γιατί ακούσαμε 30 φορείς. Ποιος να πρωτομιλήσει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η κανονική διαδικασία, δηλαδή η νομοθέτηση, πιστεύουμε ότι θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία και όχι με τις επίγουσες διατάξεις, που όντως κάποιες ήταν επίγουσες, αλλά όχι όλες. Ακούστηκε από συναδέλφους σας ότι αποδυναμώνεται η διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη για να το συνδέσω και με το πιστοποιητικό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη του Έλληνα γονιού στις ξένες γλώσσες που γίνονται στο σχολείο και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ανακτηθεί. Mm-hmm. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι κάτι το οποίο το ψηφίσαμε, είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπως και το θέμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης με τις ενστάσεις τις οποίες καταθέσαμε. Δωρεάν, για παράδειγμα, αυτό που είπε ο κ. Δελής. Θα πρέπει να είναι δωρεάν. Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν τουλάχιστον για τους ανέργους. Οι οποίοι είναι ένα παραπάνω εφόδιο στην αναζήτηση εργασίας και εκεί πέρα, εφόσον υπάρχει μια πιστοποιημένη, ας το πούμε, αδυναμία οικονομική, θα έπρεπε εκεί πέρα το κράτος να βοηθάει και τουλάχιστον οι ηλεκτρονικές εξετάσεις που έχουν εξέταστρα για τους ανέργους να είναι δωρεάν. Επίσης, για την στελέχωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει επιτέλους χρήση του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, το οποίο του το έχουμε. Το έχουμε δημιουργήσει και το έχουμε αφήσει να κάθεται και γίνει Μητρώο κατεψυγμένων στελεχών τελικά, γιατί καμία επιλογή δεν γίνεται από εκεί πέρα, προς το παρόν τουλάχιστον. Σε θέματα ανοιχτών προσκλήσεων για τις θέσεις των ουσιαστικά των επαϊόντων που θα αποτελέσουν το εφορευτικό συμβούλιο, θέλουμε να, όχι να είναι απλώς επιλογή του Υπουργού, αλλά να γίνεται ανοιχτή πρόσκληση και ας επιλέγει ο Υπουργός, αλλά να ξέρουμε ποιοι έχουν υποβάλει ουσιαστικά υποψηφιότητες. Mm-hmm. Και υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία θίξαμε και τα οποία κάποια τα καταψηφίσαμε, κάποια είπαμε παρόν, όπως για παράδειγμα το θέμα του ανοιχτού πανεπιστημίου, στο οποίο βλέπουμε εκεί πέρα να παγιώνεται μια κατάσταση
με τη Διοικούσα Επιτροπή και να μην προχωράνε οι διαδικασίες εκλογής των διοικητικών οργάνων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εκεί δημιουργείται και ένας εκδοτικός οίκος. Μέσα, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό, απλώς επειδή υπάρχουν πρακτικές από τα άλλα πανεπιστήμια για το πώς εκδίδουν τα πανεπιστημιακά, πώς κάνουν τις πανεπιστημιακές εκδόσεις, που είναι ουσιαστικά υπηρεσίες μέσα στα πανεπιστήμια. Νομίζουμε ότι θα έπρεπε να αντληθεί και από εκεί κάποια εμπειρία. Και στο θέμα της πτυχιακής εξεταστικής, ένα άλλο θέμα που μπήκε, δηλαδή το να δίνουν οι φοιτητές που έχουν τελειώσει την κανονική φοίτηση σε όλες τις περιόδους όλα τα μαθήματα, εμάς μας βρίσκει αυτό το πράγμα αντίθετο, γιατί μετατρέπει τα πανεπιστήμια σε εξεταστικά κέντρα. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, να αποφασίζουν οι γενικές συνελεύσεις, αλλά όχι με ένα τόσο ασφικτικό πλαίσιο. Δηλαδή πόσο, όχι, τώρα δύο εξαμήνων. Όχι, δεν υπάρχει τώρα και αυτό λέμε. Όχι, λέω, θέλετε να υπάρχει ένα όριο μαθημάτων. Ναι, υπάρχει 4-5 μαθήματα. 4-5 μαθήματα, όχι 2 εξαμήνων. 4-5 μαθήματα τα οποία είναι τα μαθήματα ενός εξαμήνου. Αυτό νομίζουμε ότι είναι ένας καλός ορισμός για το ποιος φοιτητής ουσιαστικά είναι στο πτυχίο και τελειώνει, και πρέπει να τον βοηθήσουμε, όπως και εμείς θέλουμε να τον βοηθήσουμε στο να τελειώσει τις σπουδές του. Και διάφορα άλλα θέματα στα οποία ήμασταν ουσιαστικά αρνητικοί, το θέμα των μετατάξεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σε θέσεις ΕΔΥΠ θα πρέπει να γίνεται με άλλους όρους, δηλαδή με προκηρύξεις ανοιχτές από τα τμήματα πρώτα και μετά να κάνουν την αίτηση εκπαιδευτική, δηλαδή να προσαρμόζονται οι εκπαιδευτικοί στις ανάγκες των τμήματων και όχι τα τμήματα στο ποιους έχουν και θα κάνουν αίτηση και να τους παίρνουν όλους. Μάλιστα. Κύριε Μεγαλογονόμου, καταρχήν εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος για τα ζητήματα που αφορούν την δημόσια εκπαίδευση? Ναι, θεωρώ ότι ο διάλογος πρέπει να είναι επικοδομητικός ασχέτου πολιτικής, τουλάχιστον στην παιδεία, υγεία, εξωτερική πολιτική και άμυνα, να συμφωνούμε όλοι, άσχετα τις αντιπαραθέσεις που έχουμε. Αλλά στο νομοσχέδιο αυτό ήρθε μέσα σε 3 μέρες, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορέσαμε να καν ακούσουμε τους φορείς, άλλοι δεν ήρθαν, δεν πήραμε τα στοιχεία που θέλουμε. Τώρα, ως προς το μερικά θέματα τα οποία με βρίσκουν εμένα σύμφωνοι, είναι τα θετικά στοιχεία, για να μην σας καθυστερώ, είναι ότι εξυγχρονίζεται η λειτουργία του πιστοποιητικού για τις ξένες γλώσσες. Θεωρείτε ότι είναι ακριβό το πιστοποιητικό, ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν κάποιες κατηγορίες? Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι υπερβολικά ακριβό, γιατί τα φροντιστήρια τα ιδιωτικά είναι πολύ πιο ακριβά. Αλλά θα μπορούσαν να εξαιρεθούν πολύτεκνοι, άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, να έχουμε και κάποιες εξαιρέσεις. Και επίσης η ηλεκτρονική εξέταση νομίζω ότι πρέπει να είναι επιβεβλημένη να γίνει, οπότε τουλάχιστον το πτυχίο αυτό το πιστοποιητικό να είναι ισάξιο με τα διεθνή πρότυπα. Τώρα, ως προς τις διαφωνίες, ειδικά επειδή εγώ ασχολούμαι με τα ΑΜΕΑ και είχε έρθει και εκπρόσωπο των ΕΣΑΜΕΑ, δεν μας έδωσε ο κύριος Υπουργός κάποια διευκρίνηση για τα άτομα με τις ειδικές ανάγκες, δηλαδή οι ειδικές εξετάσεις πιστοποιητικού γλωσσομάθειας με βάση τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Το θίξαμε το θέμα. Το θίξαμε, αλλά δεν μας έδωσε. Δεσμεύτηκε το ενσωματώσει. Θα το ενσωματώσει. Εντάξει. Ίσως ήταν κατά την απουσία μου. Το λέω γι' αυτό, επειδή είχατε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Τώρα. Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Θέλω να το πούμε και αυτό, γιατί αυξάνει ένα ποσοστό. Ναι, το είχαμε ζητήσει και εγώ το είχα ζητήσει. Και για τη στελέχωση του φορέα του ΕΣΕΚΑ. Και για τη στελέχωση. Ναι. Αλλά θέλω να αναφερθώ, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ και έχω και πάρα πολλές. Μάλιστα, ελπίζω τη Δευτέρα να μου απαντήσει ο Υπουργός Υγείας, και θεωρώ ότι αυτός ο τομέας της ειδικής αγωγής δεν πρέπει να ανήκει μόνο στο Υπουργείο Υγείας, να ανήκει και στο Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή τα ΚΕΔΗ, που είναι τα ειδικά κέντρα, να τα εξετάσουν. Δεν έχουν στελέχωση. Έψαξα όλα τα ΚΕΔΗ. Δίνουν μίνιμουμ για να περάσουν από εξέταση τα παιδιά 6 μήνες μέχρι 3 χρόνια. Αν πηγαίνει ένας πρώτη ηλικίου ή αυτά, θα έχει πάει στο στρατιωτικό. Δηλαδή θα μένουν. Δεν είναι στελεχωμένα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή είπατε για το θέμα της ειδικής αγωγής και ο νόμος έχει ρυθμίσεις για την ειδική αγωγή, και άκουσα αρκετή κριτική για αυτό το θέμα της ειδικής αγωγής από όλα τα κόμματα. Επειδή έχουν βεβαίως. Στη συνέχεια, ρωτήσω τώρα την κυρία Μεγαλοοικονόμου, επειδή μου έδωσε την ευκαιρία. Έχουν γίνει πολλές προσλήψεις στην ειδική αγωγή, όπως λέει το Υπουργείο.
Δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει. Ποια είναι η αλήθεια? Η ερώτηση γιατί μου υπάρχει αυτό το ζήτημα. Αναβλήθηκε από τον Υπουργό Υγείας πέμπτη φορά. Μου ήρθε η ειδοποίηση ότι θα μου απαντήσει τη Δευτέρα το απόγευμα. Λέω, όχι την καθαρή Δευτέρα, τουλάχιστον τη Δευτέρα, γιατί η καθαρή Δευτέρα θα είναι αργία. Αλλά πήγα σε όλα τα κεδί, οι διοικήσεις και τα άτομα που είναι στο διοικητικό τομέα λένε, δεν φταίμε εμείς, δεν έχουμε ψυχιάτρους, δεν έχουμε λογοθεραπευτές να περάσουν από τις επιτροπές. Ναι. Και έχω αίτηση παιδιού που το έχουν δώσει 3 χρόνια. Mm-hmm. Πάει στην πρώτη γυμνασίου, τον έκοψαν τις αγγλικά, κινδύνεψε να χάσει την τάξη του. Τώρα με πήρε μητέρα τηλέφωνο, πήραν τους βαθμούς, τον αφήνουν σε 3 μαθήματα και το κεδί λέει, πήρε η μητέρα τηλέφωνο, πότε θα περάσει. Λέει, δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Δηλαδή, αυτό το παιδί θα χάνει τη χρονιά του. Δεν μπορεί να δώσει γραπτά. Πρέπει να περάσει και να δίνει μόνο προφορικά. Ήρθανε και μας είδανε από οι γονείς με παιδιών με δυσλεξία. Πού φαίνεται γραμμένο, κυρία Μεγαλεπτά. Θα σας φέρω. Δεν ξέρω τι έχω μαζί μου. Θα το δείτε μετά και μπορείτε να το δώσετε. Θα σας δώσω τον αριθμό πρωτοκόλλου που είναι από το 15. Πάρτε στο κεδί του Ζραπετσόνας, γιατί ανήκει στα Κύθυρα. Σας λέω συγκεκριμένα. Δεν λέω μια καταγγελία έτσι. Συγκεκριμένα ανήκει στα Κύθυρα και οπότε ανήκει μόνο μόνο Πειραιά. Και πήρε η μητέρα και λέει, δεν ξέρουμε. Της είχαν πει από πέρυσι ότι θα πάμε 3 χρόνια. Πήγα εγώ και στο κεδί του Εγαλαίου και στο κεδί της Ραπετσόνας. Μίλησα με τους φορείς, μου λένε, δεν έχουμε στελεχώσει προσωπικό. Τώρα εδώ στο νόμο, στο άρθρο 11, ναι. Τι ακριβώς διευθετείτε στο ζήτημα της ειδικής αγωγής, το πώς χωρίζονται τα τμήματα, ναι, τα παιδιά, πώς τμήματα. Τα τμήματα. Αυτό όμως... Εδώ έχετε διαφωνίες, κύριε Μεγαλοοικονόμου. Να σας πω κάτι. Για τα τμήματα. Χωρίς ο Υπουργός να έρθει, εγώ παρόλο που είμαι σύμφωνη σαν Υπουργό με τον κύριο Γαβρόγλου και είχαμε και άριστη συνεργασία σαν mm-hmm. Επιτροπή, δεν συμφωνώ στο ότι ορίζει ένα αριθμό ατόμων που θα παρακολουθεί στην τάξη τα μαθήματα. Θα έπρεπε να έρθει σε πιο μεγάλη επαφή με τους γονείς και να είναι... Ίσως περισσότερα τα άτομα. Μίλησα και με τους φορείς, μίλησα και με, με τους γονείς και με τους φορείς. Οπότε αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να πάνε στην ειδική εκπαίδευση, πρέπει να πάνε στο γενικό σχολείο, αλλά υπό την παρακολούθηση ειδικών. Mm-hmm. Διότι θα τους κάνει μεγάλη... Παράλληλη στήριξη. Ναι, παράλληλη στήριξη. Είναι διπλό το σύστημα. Ναι, είναι παράλληλη στήριξη, διότι ξέρω παιδιά που πήγανε στο ειδικό σχολείο ή στην τάξη του γενικού σχολείου υπάρχει ειδικό τμήμα και αυτά τα παιδιά εκτός από τη δυσλεξία ή και τα προβλήματα που είχαν, πάθαν και κατάθλιψη. Γιατί υπέστησαν ένα bullying από τους συμμαθητές τους. Δηλαδή άρχισαν τους περιθωριοποιούν. Ναι. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές, νομίζω ότι τα άλλα παιδιά που δεν έχουν πρόβλημα, θα ήταν πολύ καλύτερα να έρχονται σε επαφή με τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Διότι έτσι τα αποδέχονται. Δεν τα βλέπουν ξαφνικά, τα αποδέχονται και αισθάνονται, έρχονται σε επαφή μαζί τους και γίνονται αποδεκτά. Mm-hmm. Οπότε δεν πρέπει να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να ενταχθούν στην τάξη. Γιατί υπάρχουν με μεγαλύτερο πρόβλημα, με λιγότερο πρόβλημα, υπάρχουν πάρα πολλά. Να. Λοιπόν, ως προς το τώρα, μάλιστα... Στην με τους τυφλούς είχαμε πρόβλημα, ναι. Γιατί δεν έδωσε κάποια εξήγηση ο Υπουργός. Αλλά μετά, ένα άλλο που διαφωνήσαμε ήταν με την αλλαγή της μορφής του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει εκπρόσωπος, λέμε επαγγελματικών προσόντων, ένα εκπρόσωπο που να αντιπροσωπεύει την επαγγελματική οργάνωση. Έγινε δεκτό. Είναι το ΣΑΕΠ, στο οποίο υπάρχουν και καθυστερήσεις. Ήταν ένα επάγγελμα, ο αντίστοιχος θα υπάρχει. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, ως προς το ΕΛΙΔΕΚ, ναι. Που είναι ένας φορέας για την έρευνα και την τεχνολογία, mm-hmm. που ιδρύθηκε με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ο κύριος Υπουργός σχετικά με αυτό λίγο το υποβαθμίζει. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση, όπως τον αναφέρει εδώ, υποβαθμίζει αυτό που εσείς φτιάξατε.
Υποβαθμίζει αυτό που. Ψάξτε το. Υποβαθμίζει αυτό το οποίο φτιάξατε. Απλώς είπε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας δεν θα το καπελώσει. Απλώς γραφειοκρατικά θα το στηρίξει. Αυτό είπε. Λίγο γιατί όμως το διευκρίνησε ο κ. Φωτάκης αυτό. Λοιπόν, και ένα άλλο που θέλω να τονίσω, ότι είπαμε ότι μειώνονται οι ώρες της ξενόγλωσσης της διδασκαλίας. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αυξηθούν και μάλιστα να γίνουν προτάσεις να διαλέγουν οι μαθητές αν θέλουν να διδαχτούν κινέζικα ή ρώσικα. Είναι οι γλώσσες του μέλλοντος, τουλάχιστον 8 στο σύνολο δηλαδή, έχουμε 6 μέχρι τώρα. Ναι, αλλά αυτές, να σας πω κάτι, εάν είχα εγώ μια επιχείρηση και έκανα εισαγωγές, εξαγωγές κλπ. Και προσπαθούσα να βρω έναν υπάλληλο και μου έλεγε ξέρω κινέζικα και ρώσικα, θα τον προσλάμβανα, θα ήταν πιο εύκολο να βρει δουλειά από ένα που θα μου έλεγε ξέρω αγγλικά μόνο. Ναι, είναι ανταγωνιστικές οι γλώσσες. Είναι ανταγωνιστικό πλέον το πεδίο. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνει και αύξηση των ωρών των απουσιών. Δηλαδή, οι ώρες των απουσιών έχουν μείνει δεκαετίες πίσω από τότε που πήγαιναν τα μεγάλα παιδιά σχολείο. Τι εννοείται να έχουν περισσότερο δικαίωμα για περισσότερες απουσίες. Ναι, αλλά για ποιο λόγο. Θα σας διευκρινίσω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι θα. Όχι, θα σας πω για ποιο λόγο. Θα τις εξαντλήσουν. Όχι. Θα σας πω ποιο σχολείο. Για ποιο λόγο λέω. Θα σας πω. Δεν λέω να κάνω απουσίες έτσι ανεξέλεκτα. Όχι. Αλλά. Όχι. Αν είναι άρρωστα και έχουν γιατρό πιστοποιητικό κλπ. Δεν το συζητώ. Γιατί λέω αύξηση των ωρών των απουσιών. Άτομα, μαθητές που ασχολούνται με καλλιτεχνικά, δηλαδή. Αυτό προβλέπεται νομίζω στο νόμο. Ναι, υπάρχει και την αλλά να αυξηθούν οι ώρες τους, δηλαδή να μην τους έχουμε. Πόσο δίνει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Δέκα μέρες. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι λίγες. Νομίζω ότι είναι λίγες. Καλλιτεχνικά, αθλητισμό κλπ. Λοιπόν, οπότε αυτά τα καλύψαμε. Μάλιστα. Και κάτι άλλο που θέλω να. Θα έχετε την ευκαιρία να τοποθετηθείτε και στη συνέχεια. Για τη βιβλιοθήκη δεν είπαμε. Βεβαίως, πείτε, εσείς συμφωνείτε σε αυτό το σημείο, ναι. Συμφωνώ. Η βιβλιοθήκη δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Νομίζω είναι ένα κτίριο καινούριο, έχει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να έχει, θα γίνει η δικτύωση με τις άλλες βιβλιοθήκες της χώρας και μάλιστα, καλό είναι ακόμη να γίνει και διαδικτυακά και με τα σχολεία. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σωστό. Mm-hmm. Το Ίδρυμα Νιάρχου θα μπορεί να την προστατεύσει και θα μπορεί να την αξιοποιήσει και να την αναδείξει. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο δεύτερο γύρο της συζήτησης, θα ήθελα να δούμε ένα πολύ σύντομο ρεπορτάζ από τις τοποθετήσεις των φορέων στην Επιτροπή της Βουλής για το θέμα του διαλόγου, για αυτό που συζητάμε, για τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Υπέρ της αναβάθμισης των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου και των αλλαγών στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τάχθηκε το σύνολο των φορέων που κατέθεσαν τις απόψεις τους στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και του Συλλόγου των Ελλήνων Γεωλόγων, κυρία Σιμίνα Αντοναράκου, ζήτησε επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης και ειδικά στο Λύκειο και πρότεινε οι μαθητές να έχουν παιδεία στις γεωεπιστήμες, καθώς αφορούν στην καθημερινή μας ζωή. Από την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, ο κ. Σπύρος Ευθυμιόπουλος, τάχθηκε υπέρ της συζήτησης για τις αλλαγές στην εκπαίδευση και την τροποποίηση της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ενώ ο κ. Κατοπόδης ζήτησε αναβάθμιση των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία. Εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, η πρόεδρος κ. Σιδέρη επεσήμανε ότι ο διάλογος πρέπει να απαντήσει σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τι είδους πολίτες θέλει η πολιτεία μέσα από την εκπαίδευση. Την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να περιοριστεί η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας εξέφρασε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων Αναστασία Καραγεωργίου. Εκ μέρους της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, η κυρία Χατζή επεσήμανε ότι η καλλιτεχνική διδασκαλία έχει υποβιβαστεί τα τελευταία χρόνια στο σχολείο και εξωθείται στο περιθώριο. Η κυρία Αρετή Κεραμάρη, εκπροσωπώντας την Πανελλήνια Ένωση Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς δημοκρατικούς πολίτες, άρα χρειάζεται εκπαίδευση των παιδιών με μάθημα κορμού σε όλες τις τάξεις και τις βαθμίδες. Από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής, οι κύριοι Σκίκος και Κουτσάκης επεσήμαναν ότι σίγουρα το σύστημα στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου είναι προβληματικό. Πρόσθεσαν επίσης ότι οι αλλαγές θα πρέπει να αρχίσουν από το δημοτικό σχολείο και να συνεχιστούν προς τα επάνω. Εκπρόσωποι των ενώσεων καθηγητών Αγγλικής, Ισπανικής, Ιταλικής, Γερμανικής και Γαλλικής γλώσσας ζήτησαν την αύξηση διδασκαλίας ξένων γλωσσών στα δημόσια σχολεία, ώστε οι γονείς να μην στρέφονται στα ιδιωτικά φροντιστήρια. Ενστάσεις για το συγκερασμό ΕΠΑΛ και ΓΕΛ
διατύπωσε ο κύριος Γλένης εκ μέρους της ΕΛΜΕ Προτύπων Σχολείων και ζήτησε την επαναφορά του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού. Για τον Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων, ο κύριος Παναγιώτου επεσήμανε ότι λανθασμένα στο Λύκειο δεν περιλαμβάνεται η θεατρική αγωγή. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας πρότεινε την αναγνώριση του απολυτηρίου του Λυκείου στην αγορά εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση πολλές φορές δεν ολοκληρώνονται, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και πρόσθεσε ότι χρειάζεται τουλάχιστον μία δεκαετία. Για την Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, ο κ. Καλτσάς επεσήμανε ότι τα τεχνολογικά μαθήματα σε γυμνάσια και λύκεια είναι υποβαθμισμένα τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Ήταν η Άννα Σιμινάκη που επιμελήθηκε του θέματος. Και έρχομαι και πάλι σε εσάς, κύριε Μιχαλή. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με την ειδική αγωγή ή αν έχετε να απαντήσετε σε κάποια ζητήματα. Η ειδική αγωγή προσφέρεται από την εκπαίδευση σε τρία επίπεδα. Ατομικά στο μαθητή που μετέχει μέσα στην κανονική τάξη, με επιπρόσθετες ώρες από εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρεται σε χωριστά τμήματα αν επιλεγεί να γίνει κάτι τέτοιο, ναι. Και προσφέρεται και σε συνολικά χωριστά σχολεία. Έχω την αίσθηση ότι κάπου έγινε ένα μπέρδημα στη συζήτησή μας εδώ. Τα κερδί είναι άλλη ιστορία. Χρειάζονται προσωπικό, έχει δίκιο η κυρία συνάδελφος, αλλά εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής για πρώτη φορά διορίστηκαν σχεδόν διπλάσια από τα προηγούμενα χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι μαθητές. Δεύτερον, η συγκεκριμένη αριθμή. Υπήρξαν όμως παράπονα και στην Επιτροπή όταν κατά την ακρόασή τους σε αυτό το θέμα. Πού οφείλονται αυτά? Μπορεί να αυξήθηκαν, αλλά απλώς τα παιδιά που πρέπει να περάσουν από την Επιτροπή. Κατάλαβα τι λέτε εσείς. Δεν μπορούν να περάσουν. Εσείς λέτε ότι τα κεδί πρέπει να στελεχωθούν ακόμα. Για να μην υπάρχουν αυτές τις καθυστερήσεις. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά πέραν τούτου, γιατί σε αυτά προσφεύγουν περιορισμένος αριθμός μαθητών που θέλουν να χαρακτηριστούν με δυσλεξία και οτιδήποτε άλλο, με κύριο στόχο να πάνε στις πανελλαδικές, όχι σε γραπτά αλλά σε προφορικά. Ο αριθμός αυτός είναι της τάξεως στους 1.200 μαθητές που ήταν στη φθιότητα, περί τους 20 με 30. Δεκτών. Πρέπει να εξυπηρετηθούν και αυτοί. Αλλά το κύριο ζήτημα είναι οι μαθητές που χρειάζονται την ανάγκη ειδικής αγωγής μέσα στο σχολείο, καθημερινά, στην τάξη, στο γυμνάσιο, στο δημοτικό ή στο λύκειο. Συγγνώμη, ένα λεπτό θα σας διακόψω. Όταν ένα παιδί είναι πρώτη γυμνασίου, ναι, και κινδυνεύει να χάσει τη χρονιά του, άρχιζε από 10 βαθμό και μέχρι 15 και του βάλανε 9 και κινδύνευσε να χάσει τη χρονιά του. Λοιπόν, δεν πρέπει να περάσει. Τώρα πάει Δευτέρα γυμνασίου και στο πρώτο τον έλεγχο είναι σε 3 μαθήματα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να περάσει αυτός από το κεδί, να του δώσουν να δίνει μόνο προφορικά, να μην δίνει γραπτά, θα χάσει τις χρονιές του. Πρέπει. Και αν το γυμνάσιο έχει 4 χρονιές. Θα τον ενημερώσετε και κατηδίαν τον κύριο Μιχαλή, τον κρατήσουμε. Πρέπει, δίκιο έχει. Το ψάξει πάρα πολύ το θέμα. Επειδή είμαι εκπαιδευτικός 35 χρόνια, θέλω να σας πω ότι δεν έχουν τόσο σκληρότητα οι εκπαιδευτικοί όταν αντιλαμβάνονται ένα μαθητή να είναι έτσι. Να του λένε φέρε το χαρτί. Δεκτό όμως αυτό που λέτε. Για να προχωρήσουμε λίγο. Τι άλλα θέματα έχετε σημειώσει? Εγώ καταρχήν θέλω να ξεκινήσω με μερικά γενικά και να σταθώ στα επιμέρους μετά που λέτε, κύριε Φλούρη. Εγώ θα δεχθώ ότι δεν ήταν όλα επίγοντα. Το είπα άλλωστε και στην πρωτομιλία μου και στη δευτερολογία μου. Να δεχθώ ακόμη. Περισσότερα δεν ήτανε. Να δεχθώ πράγματι. Αλλά κοιτάξτε, ναι, 4 ήταν κατά την ακρίβεια. Δεν θυμήθηκα το 4ο να το πω εδώ. Δίκιο έχετε. Ωστόσο, ήταν τόσο δύσκολο να μελετηθεί ένα νομοσχέδιο σε 2 μέρες από εξαιρετικά επιτελεία που έχει ο κάθε συνάδελφος ως επιστημονικούς συνεργάτες στα επιμέρους ζητήματα που δεν ήταν κέρια σημασίας. Μερικά ήταν σημαντική σημασία. Το πώς θα στελεχώσουμε τις βιβλιοθήκες, το πώς θα στελεχωθεί το ανοιχτό πανεπιστήμιο κτλ. Συγγνώμη, αλλά ούτε δημόσια διαβούλευση δεν κάνατε. Ούτε δημόσια διαβούλευση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης και εσείς ως κυβέρνηση νομοθετεί. Τι νομοθετήσαμε, κύριε Συνάδελφε, να πάνε οι γυμναστές να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Διαβούλευση γι' αυτό. Εγώ είμαι γυμναστής, θα έλεγα να μην πάω. Δεν θέλω να πάω. Υπάρχουν πάρα πολλές ρυθμίσεις. Από τα 29 άρθρα που φέρετε ως πολυνομοσχέδιο, την αναγκαιότητα που λέτε εσείς αφορούσαν 1-2 άρθρα. Μα δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα. Τα άλλα πράγματι είναι ασύνδετα. Γιατί είναι άρθρα καθημερινής αναγκαιότητας της διοίκησης. Δώστε χρόνο να συζητήσουμε και εμείς. Αλλά και όλοι όσοι μας παρακολουθούν απόψε και θέλουν, να εκφράσουν άποψη. Να διευκρινίσουμε το εξής. Το νομοσχέδιο είχε 30 κάτι άρθρα. Από αυτά στη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου κάθε πολίτης να μπορέσει να θέσει τις απόψεις του, πόσα μπήκανε? 2.
πια. Τα δύο βασικά. Τα κεφάλαια. Βασικά δεν ξέρω, αυτά που αφορούσαν το κρατικό επιστοπική γλωσσομάθεια, για το οποίο υπάρχει γενικά ευρεία συνένεση αλίμονο, και αυτό για τι βιβλιοθήκε. Όλα τα δύο κεφάλαια αυτά. Μάλλον, συγγνώμη, ούτε αυτό δεν ήταν στη διαβούλευση. Μόνο το επιστοπικό γλωσσομάθεια ήταν στη διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση. Όλα τα άλλα. Δεν είχε ο κόσμος που μας παρακολουθεί και μπορεί να έχει άποψη. Να το δεχτώ, κυρία Κεραμέως, το δικαίωμα να εκφέρει την άποψη. Για ελάτε τώρα. Για να δούμε τώρα. Να πάμε στο πιστοποιητικό γλωσσομάθεια. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις από την επιβάρυνση για τα εξέταστρα? Ασφαλώς θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν. Σας είπα και προηγουμένως που με ρωτήσατε, είναι από 40 έως 100 ευρώ. Ναι. Αυτό έχει περάσει ένα ΦΕΚ του 8 που επιβεβαιώθηκε το 2010 και έκτοτε δεν άλλαξε και παραμένει. Στις σημερινές συνθήκες βέβαια δημοσιονομικής στενότητας θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να ξεπεραστεί αυτό. Εγώ θα έλεγα καθόλου να μην πληρώνουν, αλλά ξέρετε, τα ευχολόγια είναι εύκολα. Επί του πρακτέου είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ μαζί σας. Θέλετε να πείτε κάτι για τις ρυθμίσεις για την Εθνική Βιβλιοθήκη, να απαντήσετε κάτι στον κύριο Τελή? Όχι, δεν θέλω. Είναι μια διαφορετική αντίληψη, είναι σεβαστή. Έχω άλλη άποψη. Νομίζω ότι στις συνθήκες που ζούμε πρέπει να αξιοποιούμε το κάθε τι. Δεν νομίζω ότι η διανόηση μπορεί να καθοδηγείται από κάπου. Σε συνθήκες καπιταλισμού. Αναπτύχθηκαν και οι κοινωνικές επαναστάσεις και οι αριστερές επαναστάσεις κτλ. Καθοδηγείται στο βαθμό που μπορεί, αλλά υπάρχουν και πυρήνες σκεπτόμενων ανθρώπων που δεν καθοδηγούνται απόλυτα. Αυτό το λέω από την έννοια ότι το Ίδρυμα Νιάρχου δεν είναι αυτό που θα καθοδηγήσει ποιο βιβλίο θα προτάξει, ποιο βιβλίο θα πάρει. Άλλοι αυτό είναι οι ιδεολογικοί καθοδηγητές. Αυτό ακριβώς θα κάνει. Θα έχει ρόλο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Λειτουργία. Να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της. Αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου σήμερα. Τώρα, αν τον Νιάρχο εσείς τον θέλετε να κάνει την επανάσταση, εντάξει. Όχι, εντάξει, τώρα μην το λέτε αυτό τουλάχιστον στον χώρο το δικό μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Ποιος καθοδηγεί ιδεολογικά την νεολαία, αν μπορεί το σχολείο σήμερα ή αν είναι τα ΜΟΜΟΕ ή κάτι άλλο και δημιουργούν συνειδήσεις. Και εδώ είναι ο κύριος ρόλος του σχολείου. Να μην πω άλλα γενικά, να σταθώ σε τούτα. Έχω την αίσθηση ότι με το δίκιο που έχουν από την πλευρά τους οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, αδικούν ορισμένα πράγματα. Προχειρότητα για τον κύριο Γαβρόγλου δεν νομίζω ότι μπορεί να καταχωρήσει κάποιος και να στηρίξει την άποψη. Αυτή υπόθηκε. Ψηφίζουμε, κύριε Μιχελή. Λοιπόν. Έλλειψη σχεδιασμού. Έλλειψη σχεδιασμού. Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου, εντάξει. Παίζω 5-1 και προσπαθώ να σας αντιμετωπίσω. 5-1 υπάρχει από την άσκηση. Λοιπόν, έλλειψη σχεδιασμού, επειδή ένα άρθρο, εγώ θα πω άστοχα το ψηφίσαμε, άστοχα το ξεψηφίσαμε και ξαναήρθαμε. Είναι το κεντρικό ζήτημα. Σχεδιασμός σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει να δούμε πού θέλουμε να πάμε την εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα κέραιο ζήτημα που θα πρέπει να συζητήσουμε στο διάλογό μας. Δηλαδή, θέλουμε την εκπαίδευση να φτιάχνει ανθρώπους που να έχουν μια κοινωνική συγκρότηση και να εντάσσονται στην κοινωνία, ή τι θέλουμε κατάρτιση να την εντάξουμε στην αγορά εργασίας. Για να βοηθήσετε λίγο, κύριε Μιχελή, με τα θέματα για τις σχολικές εκδρομές, ας πούμε. Γιατί τις μεταφέρετε την αρμοδιότητα στον Περιφερειάρχη ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης? Στον Υπουργό. Τώρα μην μου πείτε ότι πάμε και στο Μαξίμου. Δεν τη μεταφέρουμε. Στον Υπουργό πάει στον Ιβάζη. Το άρθρο λέει. Το άρθρο λέει ακριβώς αυτό. Λέει αυτό, δόθηκε διαβεβαίωση. Ποτέ ο Υπουργός δεν παίρνει τις αποφάσεις που λέγονται τα άρθρα. Εννοείται η πολιτική ηγεσία κατανέμει τις αρμοδιότητες. Πάει στον Περιφερειακό Διευθυντή. Γιατί πάει στον Περιφερειακό Διευθυντή? Γιατί μέχρι τώρα η εμπειρία που οι εκδρομές, οι μετακινήσεις κάθε είδους μετακινήσεις εκτός σχολείου, ήταν στον Περιφερειάρχη. Εκτιμήθηκε ότι ο Περιφερειάρχης είναι πιο μακριά, ή να το πω διαφορετικά, ο Περιφερειακός Διευθυντής ως εκπαιδευτικός είναι πιο κοντά στις αντιλήψεις του περιεχομένου της εκδρομής, του τρόπου μετακίνησης των εκπαιδευτικών κλπ. Κλπ. Να μην επεκταθώ. Γι' αυτό δεν είναι κέρια σημασίας. Κέρια σημασίας είναι η εισαγωγή στα ΑΕΗ. Σε αυτό πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι δόθηκαν κάποια επιπλέον μπόνους ποσοστά σε παιδιά αδύναμων κοινωνικών ομάδων που κατά κανόνα πηγαίνουν στα ΕΠΑΛ. Και στα εσπερινά ΕΠΑΛ επιπλέον 1%, γιατί εκεί είναι παιδιά εργαζόμενα, είναι από αδύναμα κοινωνικά στρώματα οικονομικά, να μπορέσουν να μπουν σε σχολές που συνδέονται με την ειδικότητά τους. Και δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε. Δίνεται και άλλη μια ευκαιρία για την τρίτη τάξη, για τις επαναληπτικές εξετάσεις, για τις απολυτήριες. Ζητήθηκε από εμάς η αύξηση του ποσοστού από το 1% στο 5% για τα παιδιά που είναι στο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο, έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση στα ΑΕΗ.
Γιατί στα ΑΤΕ υπάρχει το ποσοστό των. Κύριε συνάδελφε, ναι. Κύριε Κωνσταντόπουλε, αυτό αν δεν το είδατε. Αποδεκτό. Έγινε αποδεκτό μερικώς μέσα με 1%. Σε. Όχι, 1% είναι για τα εσπερινά ΕΠΑΛ. Τα εσπερινά. 5% είναι για όλα τα ΕΠΑΛ, αλλά σε συγκεκριμένη ομάδα ασχολούνται οι ΑΗ που συνδέεται. Τουριστικά, είπαμε, ναυτιλιακά. Εδώ είμαι και κάθετος και διαφώνησε και στην. Απλώς μην τον κρατήσετε το λιγάκι για να τα πείτε. Ναι, γιατί. Εκτός αν θέλετε να το κάνετε με τη μορφή διαλόγου, που εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Όχι, έχουμε και θέσεις να πούμε. Ναι, αλλά επειδή έχετε και θέσεις και επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είναι ένα πολύ καλά μελετημένο άρθρο που λέει ότι φτιάχνω μια ομάδα σχολών που συνδέεται με τα ΤΕΙ όπου έχουν άμεση σχέση οι κατευθύνσεις των ΕΠΑΛ με τα αντίστοιχα ΤΕΙ και με κάποια ΑΕΗ που είναι παραπλήσια ειδικότητα. Σε αυτά δίνεται το 5%. Ο κύριος συνάδελφος λέει τώρα στο σύνολο. Εγώ θα έλεγα, αν το μελετήσουμε, θα δείτε ότι είναι κάπως δύσκολο γιατί δεν τους αποτρέπει το δικαίωμα να μετέχουν και στις πανελλαδικές στο σύνολο και εκεί, αλλά ισότιμα με τους άλλους. Πείτε μου ζητούμενο. Τώρα για τους μετεξεταστές, γιατί τους φέρνετε στον Ιούνιο να δώσουν εξετάσεις. Τους φέρνουμε στον Ιούνιο γιατί είναι πιο κοντά στην εργασία τους στο σχολείο, πιο κοντά στην μελέτη τους και στο διάβασμά τους για τις εξετάσεις και με την εκτίμηση ότι το καλοκαίρι είναι μια εποχή χαλαρότητας που θα τα αποσυνδέσει και θα μαζευτεί όλο το άγχος τους όταν ξαναμαζευτούν οι οικογένειες το Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Αυτό για να το πούμε και δημόσια όμως, θα έχει και κάποια αντιπαράθεση από αυτούς που έχουν διαφυγόντα κέρδη ως ιδιώτες στα φροντιστήρια. Θα βοηθηθούν αυτά τα παιδιά με πρόσθετη διδασκαλία στο σχολείο τους, άρα σαν εσωτερικό φροντιστήριο του σχολείου. Να το πω, δεν μου αρέσει η έκφραση φροντιστήριο, πρόσθετη διδακτική. Τι γίνεται στήριξη. Με την ηθαγένεια για τους ανηλίκους που έχουν παρακολουθήσει, είτε το παιδί που γεννήθηκε εδώ, που μίλησε. Έξι στην δευτερομάθμη, έτσι. Το παιδί που γεννήθηκε εδώ, του ξένου υπηκόου που έχει κάρτα εργασίας και είναι νόμιμα εδώ, έχει αφημί, πληρώνει τους φόρους του. Ναι. Το παιδί που έμαθε μητρική γλώσσα, την ελληνική. Ναι. Το παιδί που τέλειωσε την 9χρονη εκπαίδευση, να μην την πάρει την ηθαγένεια. Μάλιστα. Λέμε να την πάρει και στηρίχθηκε σχεδόν από όλους. Μια γενική παρατήρηση, τα χρήματα που δίνει η κυβέρνηση για την εκπαίδευση επί του ΑΕΠ δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να δίνει, αλλά είναι σημαντικά περισσότερα από αυτά που σχεδιάζονταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, που έπεφτε κάτω από το 2% ενώ τώρα ξεπερνά το 2,55%. Συγγνώμη, τώρα θα τοποθετήσει. Έχει πέσει και το ΑΕΠ. Έχει πέσει το ΑΕΠ από 230 εκατομμύρια. Να το δούμε και σε απόλυτους αριθμούς. Σε απόλυτους αριθμούς θα το συζητήσουμε. Σε απόλυτους αριθμούς πάλι είναι πιο πάνω, κύριε. Ελάτε λίγο να τρέξουμε τη συζήτηση, σας παρακαλώ τώρα. Ψέμα και αλήθεια είναι. Λοιπόν, ελάτε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να ακούσω τις θέσεις της κυρίας Κεραμέως. Κύριε Κλουρέα μου, την επιτρέπετε. Προηγουμένως στην πρώτη μου τοποθέτηση μίλησα για το ότι η κυβέρνηση πορεύτηκε χωρίς σχέδιο και σε αυτό το νομοσχέδιο. Και επειδή δεν είχα χρόνο, θα ήθελα να εξηγήσω με παραδείγματα τις διατάξεις όπως ακριβώς μας ζητήσατε. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Προβλέπει το νομοσχέδιο ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν επιστημονικό προσωπικό. Γιατί λέω χωρίς σχέδιο? Διότι δεν έχει γίνει μια μελέτη για το τι θα γίνει, πώς θα στελεχωθούν τα ιδρύματα με διοικητικούς υπαλλήλους. Θα αδειάσουν διοικητικοί υπάλληλοι και κρούν τον κόδωνα των κινδύνων των πανεπιστήμια. Λένε δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αυτό είναι κατεξοχήν πρόβλημα, ξέρετε. Στα περιφερειακά. Του πάμε στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι κατεξοχήν. Μου επιτρέπετε. Αυτό είναι κατεξοχήν πρόβλημα, αν θέλετε, στα περιφερειακά ιδρύματα, τα οποία ήδη είναι υποστελεχωμένα. Άρα τώρα τι δυνατότητα δίνει το νομοσχέδιο σε διοικητικού υπαλλήλου να αφήσουν τις διοικητικές θέσεις και να γίνουν επιστημονικό προσωπικό. Πώς θα, και ρωτώ, τι έχει κάνει το Υπουργείο, πώς έχει μελετήσει, πώς θα καλύψει αυτές τις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό, το οποίο είναι άκρως απαραίτητο προκειμένου να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Τι, πιστεύετε ότι θα μετακινηθούν μαζικά? Εγώ ξέρω ήδη από επαφές με ιδρύματα που έχω ότι σαφώς υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Είναι καλύτερες εργασιακές συνθήκες όμως η ΕΤΕΠ. Το θέμα όμως είναι και οι ανάγκες. Να αν είναι υπαρκτές ή όχι. Σωστά. Άρα τι θέλω να πω. Ένα συνδυασμός. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Πρέπει να ξέρεις. Άμα κενωθούν θέσεις, πώς θα τις καλύψεις? Γιατί πρωτίστως πρέπει το ίδρυμα να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεύτερο παράδειγμα. Προβλέπεται η δυνατότητα για δασκάλους πρωτοβάθμιας και καθηγητές δευτεροβάθμιας να γίνουν εκπαιδευτικό προσωπικό στα πανεπιστήμια. Κάποιοι που έχουν δακτορικά κτλ. Εκ νέου, διπλό πρόβλημα. Τι θα γίνει με τα κενά που θα δημιουργηθούν στα σχολεία? Ήδη έχουμε κενά. Θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η θέση των σχολείων και τα κενά αυτά. Δεύτερο ζήτημα. Λέει ότι αυτοί οι δάσκαλοι και αυτοί οι καθηγητές που θα πάνε από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια θα συσταθούν καινούργιες προσωποπαγείς θέσεις για τους ανθρώπους αυτούς. Με ποιο κόστος?
πόσο θα κοστίσει αυτή η ιστορία, πώς θα δημιουργηθούν αυτές τις θέσεις, πόσες είναι. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Αυτό είναι που προσάπτουν στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο το ότι ψηφίζει, ξεψηφίζει, ξαναψηφίζει. Αυτό είναι ελάχιστη σημασία, αν θέλετε, σε σχέση με το μείζον, το οποίο είναι πού πορευόμαστε ως εκπαιδευτικό σύστημα εν γέννη, πώς πορεύεται το Υπουργείο για αυτά τα μείζωνα ζητήματα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Προβλέπετε, κύριε Μιχαήλ, να κλείσω λίγο. Προβλέπετε ο θεσμός του ακαδημαϊκού υποτρόφου. Το οποίο το θεωρούμε θετικό και το στηρίξαμε. Όμως υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Λέει ότι ο θεσμός αυτός θα καλυφθεί κυρίως από τα ταμιακά αδιάθετα των πανεπιστημίων. Ποια ταμιακά αδιάθετα? Πού υπάρχουν ταμιακά αδιάθετα? Σε ελάχιστα ιδρύματα. Εγώ το λέω ευθέως. Είναι καλή κίνηση και γι' αυτό και τη στηρίξαμε να υπάρχει ο θεσμός του ακαδημαϊκού υποτρόφου. Αλλά πρέπει αυτή η κυβέρνηση να έχει σχέδιο. Δεν μπορεί απλά να δημιουργεί θεσμούς χωρίς να δίνει τα κονδύλια από πίσω, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτοί. Πάντως το πόρισμα στα οικονομικά. Κάπου θα οδηγήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και από ό,τι έχω ακούσει και τον κύριο Καβρόγλου, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην τηλεόραση της Βουλής, είπε ότι είναι πιο αυξημένα τα κονδύλια για την εκπαίδευση για το τρέχον έτος και από τον προϋπολογισμό, αλλά και από ΕΣΠΑ, από άλλες πηγές. Η Σύνοδος Πριτάνεων έβαλε ένα πόρισμα που είπε ότι είναι λιγότερα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την τριτοβάθμια, θα ήθελα να καταλήξω και θα κλείσω. Σε άλλο ένα σημείο, οι σχολικές εκδρομές. Εκεί τέθηκε το εξής ζήτημα. Υπήρχε ένα άρθρο το οποίο είχε διάφορες ρυθμίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στις περισσότερες από τις οποίες ήμασταν θετικοί. Ας πούμε η θέσπιση του νέου αριθμού μαθητή. Θετική. Ας πούμε το παιδιά που αριστεύουν σε μαθήματα καλλιτεχνικά να μπορούν να απουσιάσουν περισσότερο προκειμένου να πάνε σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Mm-hmm. Θετική και πάλι. Υπήρχε και αυτή η διάταξη που έλεγε ότι ό,τι αφορά τις σχολικές εκδρομές γίνεται αρμοδιότητα του Υπουργού. Αυτό έλεγε. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου εν συνεχεία. Θα μπορούσε κάλλιστα να λέει ήδη το νομοσχέδιο, άμα η προθέση ήταν να πάει η αρμοδιότητα στους περιφερειακούς διευθυντές, να το λέει. Μπορούσε νομικά να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν το έλεγε. Και ποια είναι η δική μας ένσταση? Πρέπει επιτέλους ως πολιτικό σύστημα να εμπιστευτούμε τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς. Εμείς πιστεύουμε στην αυτονομία της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής του σχολείου να εγκρίνει τις σχολικές εκδρομές. Έτσι γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Γιατί αυτός ο υπερσυγκεντρωτισμός και εδώ? Κρατήστε το. Επειδή σε αυτό διαφωνήσαμε πολλές φορές. Διαφωνήσαμε και δημοσίως και έχουμε διαφορετικές. Και σαφώς, και κύριε Μιχαήλ, για να είμαι σαφής, σαφώς εμείς το στυλιτεύουμε το ότι ως τώρα χρειάζεται ένας καθηγητή σχολείου να προβεί σε 13 διαφορετικές ενέργειες προκειμένου μια σχολική εκδρομή να εγκριθεί. Είναι αστείο. Ξέρετε, το βλέπει ο κόσμος, παρακολουθεί. Το θα σας πω. Εγώ το λέω. Γιατί σκοτώθηκαν παιδιά σε εκδρομές. Θεωρούμε. Πέραν αυτοκίνητα που δεν είχαν ελεγχθεί. Ασφαλώς να ελεγχθεί. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα πάντως οι σχολικές εκδρομές, γιατί είναι μια ευθύνη για το σχολείο και μια αγωνία και για τους γονείς. Ασφαλώς, αλλά ξέρετε. Πρέπει επιτέλους να έχουμε εμπιστοσύνη και στους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό υπάρχουν και διευθυντές στις μονάδες, οι οποίοι έχουν μια θέση ευθύνης ακριβώς για αυτό το λόγο. Εμείς πραγματικά πιστεύουμε στην αυτονομία της σχολικής μονάδας. Και όχι στον υπερσυγκεντρωτισμό του Υπουργού. Τη μετακίνηση υπογράφει ο άλλος. Λοιπόν. Το περιεχόμενο της εκδρομής στο σχολείο το αποφασίζει. Αυτόνομο είναι. Τη μετακίνηση που γράφει στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Στην αυτονομία της σχολικής μονάδας. Κυρία Κεραμέως, εσείς θα αποχωρήσετε? Ναι, δυστυχώς πρέπει να επιστρέψω στη Βουλή. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ που ζητώ συγγνώμη που αποχωρώ πρόωρα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κωνσταντόπουλε. Λοιπόν, κυρία Κουλούλη, όλοι συμφωνήσαμε μας προς την προχειρότητα και την προσχηματικότητα του διαλόγου. Άλλωστε, ο κορμός του διαλόγου που είπαμε ότι το αποτελούν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η Επιτροπή Διαλόγου, η οποία Επιτροπή Διαλόγου προτείνει και έρχεται σε αντιπαράθεση με τον κύριο Κουζέλη. Ζήσαμε τον Μπραντεφέρ Κουζέλη Λιάκου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων που έχει άλλο ρόλο, τίνει να εξελιχθεί ουσιαστικά το άρφα και το ωμέγα του αυτού του διαλόγου. Και συνάμα βλέπουμε ότι το ΕΣΥ περιθωροποιήθηκε, ενώ είχε στελέχη αναγνωρισμένο κύρους, αρχικώς περιθωροποιήθηκε και στη συνέχεια καταργήθηκε. Έχουν φτάσει. Και γι' αυτό είπα ότι τα συμπεράσματα που καθένα πρέπει να τα βγάλει, αφού πρώτα σκεφτεί τι συνέβη. Γιατί. Τώρα, μιλήσατε πριν από λίγο για την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμήματων. Ναι. Για όλους μας θεωρούμε. Που αφορούν τουριστικές σπουδές στο ΠΑΠΗ και διοίκηση ακριβώς τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και η Πολυτεχνική Κατεύθυνση. Το υπερψηφίσαμε. Και μάλιστα είχαμε πει εξ αρχή ότι και πιστεύουμε και στην μορφωτική υπόθεση να γίνουμε τουλάχιστον κατανοητοί ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, άρα χρειάζεται να το αναδείξουμε περισσότερο. Και συνάμα συμφωνήσαμε στην ίδρυση των δύο τουριστικών πανεπιστημιακών τμήματων στον Πειραιά και στη Χίο, στο Αιγαίο. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης, δεν διαφωνήσαμε στην Πολυτεχνική Σχολή των Ιωαννίνων.
μάλιστα, μια και προέρχομαι και από την Αντροκαρνανία, προσωπικά έχω προτείνει κατ' επανάληψη και στη Βουλή που έχω φέρει ως δύο φορές επίκαιρες ερωτήσεις, την σταθεροποίηση των τριών πανεπιστημιακών τμήματων στο Αγρίνιο, αφενός και αφετέρου την συγκρότηση της σχολής. Επίσης, πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε και ζητήματα που βάζουν οι φοιτητές. Όπως βάζουν οι φοιτητές του τμήματος διαχείρισης σπόρων του Πανεπιστημιακού Τμήματος Αγρινίου, που ζητούν την ονομασία τους σε μηχανικούς περιβάλλοντος. Όμως, αν δεν ξεκαθαρίσουμε με τα επαγγελματικά δικαιώματα τι συμβαίνει και δεν κοστολογηθεί η εκπαίδευση, ό,τι και να λέμε είναι εκ του προχείρου. Να. Τώρα, είπατε σε ό,τι αφορά την Ιθαγένεια. Σχολικές εκδρομές, αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Ορίστε. Τις σχολικές εκδρομές, αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Για τις σχολικές εκδρομές δεν έχω καμία αντίρρηση. Απλά δεν, νομίζω πρέπει να φτάσει να αποφασίσει ο Υπουργός για μια σχολική εκδρομή, όποια και αν είναι αυτή, είτε είναι τριήμερη είτε είναι πενθήμερη. Υπάρχει, όλοι μιλάμε για την αναγκαιότητα της αποκέντρωσης. Για να μην ξαναφτάσουμε στο συγκεντρωτισμό που θα αποφασίσει το Υπουργείο για τα πάντα. Δεν είναι. Κάτι άλλο που ρωτήσατε. Ιθαγένεια. Ο μαθητής, ο οποίος είναι της ελληνικής παιδείας, βάσει του Σοκράτη, όπως είπε ο Σοκράτης, θεωρείται ότι μπορεί να πάρει και την ελληνική Ιθαγένεια. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση και μάλιστα το υποστηρίξαμε και το ψηφίσαμε. Τώρα, αυτό που προσωπικά θα ήθελα περισσότερο να βγει προς τα έξω είναι ότι χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση στη μορφωτικών υποθέσεων, την Επιτροπή του Διαλόγου του κ. Ιλιακού και στο ΙΕΠ. Επιτέλους να φέρει συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί όταν η τεχνολογία τρέχει, τα νέα δεδομένα αλλάζουν την κοινωνία καθημερινώς. Δεν μπορεί εμείς να πηγαίνουμε δηλαδή, να σκεφτόμαστε με ταχύτητες πριν μια δεκαετία ή τι ήταν αυτό το οποίο επέβαλε η τεχνολογία, η τεχνολογία ή τα νέα δεδομένα πριν μια δεκαετία, να το προτάξουμε τώρα. Συνεπώς, χρειάζεται κοστολόγηση αφενός, διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά, οπωσδήποτε, και με ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια, εμείς μιλήσαμε για το Εθνικό Πολιτήριο, μιλήσαμε και είπαμε να επαναξιολογηθεί και προτείνουμε την Τράπεζα Θεμάτων, που εκεί δεν παίρνει καμία παρέμβαση. Ουσιαστικά υπάρχει, γιατί είναι η διδαχθέα ύλη και η διδαχτήσα ύλη. Γιατί άλλο διδαχθέα, και άλλο διδαχτήσα ύλη, η οποία διδαχθεί ένα σχολείο. Όταν πάμε στη διδαχθέα ύλη, άρα τα θέματα θα είναι κοινά για όλα τα παιδιά πανελλαδικώς. Όταν πάμε στη διδαχτήσα, θα είναι ουσιαστικά για την ύλη την οποία διδάχθηκε το παιδί στη σχολική μονάδα που παρακολουθούσε. Μάλιστα. Κύριε Δελή. Να δούμε λίγο για τα επιμέρους άρθρα, έτσι. Βεβαίως. Θέλετε κι εσείς να διαλέξετε όπου θέλετε να δώσετε έμφαση. Θα διαλέξω ορισμένα. Τα πιο χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μας, που ορίζουν και την κατεύθυνση του νομοσχεδίου, γιατί υπάρχει μια πανσπερμία διατάξεων, πολλές από τις οποίες είναι αυτονόητες και επιτακτικές ρυθμίσεις, μικρορυθμίσεις. Θέλω όμως πρώτα να αναφερθώ σε κάτι που έρχεται και επανέρχεται σε αυτά τα τραπέζια όταν συζητάμε για την παιδεία, ότι είναι τάχα ένα εθνικό ζήτημα. Σε μια ταξική κοινωνία, κατά τη γνώμη μας, κυρία Κουλούρη, δεν μπορεί η παιδεία να είναι εθνικό ζήτημα. Όταν βγαίνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, όταν βγαίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές και λένε την άποψή τους, και μάλιστα τυχαίνει αυτή η άποψή τους για τη σχολική αυτονομία να είναι και άποψη όλων των υπολείπων κομμάτων, έτσι για να αποδειχτεί που πάει το πράγμα δηλαδή συνολικά στην εκπαίδευση, τότε εμείς λέμε και στην εργατική οικογένεια, στον υπάλληλο, στη λαϊκή οικογένεια, να νοιαστεί όχι μόνο για τους όρους κάτω από τους οποίους παρέχεται η εκπαίδευση, για τα σχολικά κτίρια, για τους εκπαιδευτικούς που λείπουν, αλλά και για το περιεχόμενό της και για τους σκοπούς της, για το τι ανθρώπους θέλει να βγάλει αυτή η εκπαίδευση, όπως είπε ο κύριος Μιχαήλ. Στην κοινωνία. Ο οποίος είπε ότι δεν θέλουμε, λέει, να βγάζει, να οδηγεί τα παιδιά σε μια απλή κατάρτιση. Αυτό ακριβώς γίνεται όμως. Όταν ένα παιδί το εκδιώκεται από την βασική, την υποχρεωτική εκπαίδευση στα 15 του χρόνια, το αποκλείεται από τη γενική μόρφωση και το οδηγείτε και θέλετε να αυξήσετε αυτό το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση και να αλλάξει, να αναποδογυρίσει το ποσοστό σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση, αυτό ακριβώς γίνεται και αποτυπώνεται και σε αυτό το νομοσχέδιο με το προχώρημα ακόμα περισσότερο της λεγόμενης μαθητείας. Μιλάμε για φτηνό, εργατικό, δυναμικό και φρέσκο μάλιστα. Νέα παιδιά πάντως, σε ηλικία. Να σας πω κάτι, κύριε Δελή. Όταν βγαίνουν τα παιδιά από ένα πανεπιστήμιο είτε από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε από ένα ΤΕΙ, κάπου πρέπει να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Αλλιώς δεν έχει κανένα.
κανένα νόημα τα παιδιά να ταλαιπωρούνται, να παίρνουν πτυχία τα οποία δεν έχουν αφήκρισμα. Είναι κρίμα δηλαδή. Το ζήτημα είναι κάτω από ποιους όρους θα γίνεται αυτό, σε ποια οικονομία θα εργάζονται, κάτω από ποιες εργασιακές συνθήκες, με τι μισθούς, και εδώ βλέπουμε τι γίνεται. Αυτό είναι σκοπεύουν ένα και άλλο τον ζήτημα, υποκατώτερο μισθό να τον κάνουν υποκατώτατο. Βεβαίως. Αυτό δεν μπορούμε, είναι δεν ένα μπορούμε ζήτημα δηλαδή να αφαιρέσουμε. Την εποχή, την οποία δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε, το έχουμε ξαναπεί κυρία Κουλούρη, το πολλές σχολείο φορές από την κοινωνία. Έτσι. Και την οικονομία, ναι, στην οποία λειτουργεί. Ναι. Είναι αντικειμενικά δεμένα αυτά. Τώρα σε σχέση με το νομοσχέδιο, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις. Υπάρχει μάλλον μια καθοδηγητική ιδέα στις ενέργειες των κυβερνήσεων και αυτής της συγκυβέρνησης. Η εξοικονόμηση δαπανών. Πώς το βλέπουμε εδώ? Αφενός, με λέει, είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι φέτος διορίστηκαν περισσότεροι αναπληρωτές, διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή. Καταρχήν είναι αναπληρωτές από το ΕΣΠΑ. Διορίστηκαν περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά, τα κενά που υπάρχουν στην ειδική αγωγή, και μιλάμε για χιλιάδες παιδιά τα οποία στερούνται του αγαθού της παροχής της ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής, παραμένουν. Τα ειδικά σχολεία ανοίγουν αρκετά από αυτά μετά τα Χριστούγεννα ουσιαστικά, γιατί λείπει, ξέρετε, τα ειδικά σχολεία δεν χρειάζονται μόνο εκπαιδευτικό προσωπικό, χρειάζονται και ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Και αυτοί προσλαμβάνονται από τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, μέχρι και στις μέρες μας. Έρχεται λοιπόν και τι λέει εδώ, πώς απαντάει το Υπουργείο? Λέει ότι για να σπάσω ένα τμήμα, για παράδειγμα, γενικής εκπαίδευσης, θα το σπάσω εφόσον υπάρχουν παραπάνω από 4 παιδιά με δυσλεξία μέσα σε αυτό το τμήμα. Λέει ότι για να ιδρύσω ένα τμήμα ειδικής αγωγής θα πρέπει να υπάρχουν 4 παιδιά στην πρωτοβάθμια και 5 στη δευτεροβάθμια. Και εμείς ρωτάμε, το είπαμε και στον Υπουργό, και είπε ότι θα δούμε πώς θα υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις. Σε μια απομακρυσμένη περιοχή, σε ένα νησί. Θα πρέπει. Δεν απάντησε, κύριε Βιχελή. Έδωσε αόριστες υποσχέσεις. Συγγνώμη, εγώ βλέπω αυτό που είναι αποτυπωμένο στο κείμενο. Όχι, εγώ, από εκεί και πέρα οι υποσχέσεις μπορούν να λέγονται εύκολα, αλλά το πόσο υλοποιούνται είναι το ζήτημα. Από την άλλη, σε σχέση με την εξοικονόμηση δαπανών, σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, το βλέπουμε με τη λιγόμενη κινητικότητα, κύριε Κουλούρη. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη εκπαιδευτικοί αναπληρωτές, χιλιάδες αναπληρωτές, οι οποίοι εργάζονται σε 5, σε 6, σε 7, μέχρι και σε 8 σχολεία την εβδομάδα. Συναντούν δηλαδή παραπάνω από 1000 μαθητές. Τώρα, να μην πούμε και ονόματα, κύριε Μιχαλή. Ναι, μα και εγώ είμαι εκπαιδευτικός και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Έχω την εντύπωση. Ερχόμαστε λοιπόν να το επεκτείνουμε. Μας ακούει και ο κόσμος. Ερχόμαστε λοιπόν να το επεκτείνουμε αυτό το νομοσχέδιο και να πάρουμε τους γυμναστές να τους πάμε στα δημοτικά και τα εθνικά κολυμβητήρια, επειδή λέει πλεονάζουν. Και γιατί πλεονάζουν? Όταν συγχωνεύεις σχολεία, όταν κλείνεις τμήματα, όταν αυξάνεις το όριο λειτουργίας ενός τμήματος των μαθητών, φυσικά θα πλεονάζουν. Με τη λογική της κυβέρνησης. Με τη λογική της κυβέρνησης θα βγάζεις συνεχώς πλεονάζοντας εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς, εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια ΙΕΚ. Μιλάμε για μια κινητικότητα στην εκπαίδευση την ώρα που υπάρχουν χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, την ώρα που η ανάγκη στην εκπαίδευση είναι κάτι παραπάνω από εξόφθαλμες. Το ομολογούν άλλωστε και οι ίδιοι όταν συζητάνε για τους διορισμούς. Αυτό πρέπει να γίνει και όχι βέβαια αυτή η επέκταση της κινητικότητας. Και κάτι ακόμα και να κλείσω, κυρία Κουλούρη. Δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Παιδείας, ο Υπουργός, απέρριψε 4 τροπολογίες που έκανε το κόμμα μας. Για τη μία, μάλιστα, είπε ότι είναι σωστή, αλλά δεν γίνεται δεκτή. Τι να πει κανείς. Μιλήσαμε για το δικαίωμα να καταχυρώνουν τα παιδιά τη βαθμολογία τους και αυτό βοηθάει κυρίως τις φτωχές οικογένειες για να μην επαναλαμβάνουν τα φροντιστήρια και στα 4 μαθήματα. Να κατοχυρώνουν τη βαθμολογία όπως υπήρχε παλιότερα σε 1 ή 2 μαθήματα, σε όσα τέλος πάντων θεωρούν ότι είναι καλά. Μιλάτε για την εισαγωγή, για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Για τις εισαγωγικές. Να μην έχει το δικαίωμα ο Υπουργός κάθε φορά να κανονίζει το πότε θα γίνουν οι ενδοσχολικές πριν ή μετά τις πανελλαδικές. Να βγαίνει η απόφαση το Σεπτέμβρη. Οι μετεγγραφές των φοιτητών να καλύψουν τις οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη, τις μονογονεϊκές, αυτές που έχουν χαμηλά εισοδήματα μέχρι 9.000 ευρώ. Δεν υπάρχει ένα ποσοστό 10% που κρατάει το βαθμό, είπαμε, κύριε Δελή. 12.000 αιτήσεις έγιναν φέτος. 15%. Και οι μεταγραφές, κυρία Κουλούρη, στην εποχή που ζούμε, είναι επιτακτική ανάγκη για πολλές οικογένειες που δεν στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν επειδή δεν έχουν τα απαραίτητα δυνατότητα για να το κάνουν. Και τέλος, για την ειδική αγωγή, κοιτάξτε, στην ειδική αγωγή δεν μπορεί να πηγαίνει οποιοδήποτε για να διδάσκει. Είπαμε το αυτονόητο.
Αυτός που θα μπαίνει στην ειδική αγωγή σε μια ειδική τάξη θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Να έχει δηλαδή ένα πτυχίο ειδικής αγωγής. Mm-hmm. Αυτό είπαμε, όλα αυτά τα απέρριψε ο Υπουργός και νομίζω ότι μάλιστα. από την μεριά του ναι. οδηγεί σταθερά το τιμόνι εκεί που το πηγαίνει η κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Κύριε Μαυρότα, κάποιες ρυθμίσεις αν θέλετε να πούμε. Θέλετε να αποχωρήσετε. Ναι, θα ήθελα να πω όμως πριν φύγω, να ζητήσω τον συνάδελφο ότι και εμείς καταθέσαμε μια τροπολογία και αφορούσε τη δυνατότητα στους μαθητές οι οποίοι για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας mm-hmm. έχασαν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε ένα μάθημα, να τους δίνεται τη δυνατότητα σε επαναληπτικές εξτάσεις. Δηλαδή, γιατί τώρα όποιος αν έχει δώσει 3 μαθήματα ή έχει δώσει 2 μαθήματα και δεν πήγε για λόγους υγείας να εξεταστεί στο 3ο ή στο 4ο μάθημα, ποιο θα είναι αυτό, δεν του δίνεται η δυνατότητα να επανεξεταστεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα και να εισαχθεί δηλαδή το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο που είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εμείς ζητήσαμε δηλαδή από τον Υπουργό να κάνει δεκτή την τροπολογία μας και να μην τιμωρείται ο μαθητής ο οποίος άρρωστησε. Και να του στερεί τη δυνατότητα να ξαναδώσει εξετάσεις. Mm-hmm. Γιατί μέχρι και πέρυσι αυτή η δυνατότητα δινόταν. Περιμένουμε από τον Υπουργό όμως να φέρει ρύθμιση όπως υποσχέθηκε. Για να λύσει αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Μισό λεπτό πριν έρθω σε εσάς, κύριε Μαυρωτά, να διευκολύνω και τον σκηνοθέτη για την αποχώρηση από το στούντιο του κύριου Κωνσταντόπουλου. Πίσω από τον κύριο Μαυρωτά. Βεβαίως, καταλαβαίνω. Όλοι καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστώ. Να έρθω σε εσάς, κύριε Μιχελή, αν θέλετε να μου πείτε αυτό ακριβώς που τέθηκε για την ευκαιρία, μια ακόμη ευκαιρία. Κοιτάξτε, όταν τα μαθήματα ήταν 4 και το πρόγραμμα ήταν πιο απλό, των γενικών εξετάσεων, των πανελλαδικών όπως ξέρει ο κόσμος, ήταν εύκολο στις αρχές, στις πρώτες μέρες του Ιουλίου, να βάζουμε τις λεγόμενες επαναληπτικές γενικές εξετάσεις για όσους μαθητές, και ήταν πολύ μικρός ο αριθμός, είχαν πρόβλημα υγείας την ημέρα που δίνανε εξετάσεις. Ναι. Φτιάχνονταν 2 τέτοια κέντρα, ένα Αθήνα, ένα Θεσσαλονίκη, και πήγαιναν εκεί μαθητές να δώσουν. Τώρα τα μαθήματα είναι αρκετά περισσότερα και διερευνάται αυτή η δυνατότητα. Mm-hmm. Μάλιστα, ο Υπουργός είπε να καθίσουμε κάτω, να φτιάξουμε μια διακομματική επιτροπή, να πάρουμε τις ημερομηνίες να δούμε, αλλά να μην οδηγηθούμε τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και τα αποτελέσματα των γενικών εξετάσεων βγουν μετά. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά γι' αυτό δεν απάντησε. Αναζητείτε λύση αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δύσκολο αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Mm-hmm. Τα ΕΠΑΛ έχουν πληθώρα μαθήματα και κατευθύνσεων και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα γίνει να διευκολυνθούν όλοι. Γιατί αν είναι ένας μαθητής από κάθε μάθημα, θα πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα για όλα τα μαθήματα. Μάλιστα. Κύριε Μαυρωτά, έλατε να δούμε τα επιμέρους. Πρέπει και εσείς. Εντάξει, κύριε Τελή. Σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη. Έλατε, κύριε Μαυρωτά. Τελευταία ήταν με ικανόν. Εμείς έχουμε ολομέλεια. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα στη Βουλή. Είναι full time. Αυτό που ήθελα να πω, που δεν ανέφερα προηγουμένως στην πρωτολογία, ήταν το θέμα του άρθρου 29 για την ελληνική ηθαγένεια, για τον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, ότι δηλαδή θα μπορούν να παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια και παιδιά που όχι μόνο φοιτούν σε ελληνικό σχολείο, αλλά και σε σχολείο που ακολουθεί το ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό δεν θα πέρναγε στην Ολομέλεια αν δεν ήταν το ποτάμι. Γιατί ψηφίστηκε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν το Είχαμε ψηφίσαν το συγκεκριμένο. Αρνητική τοποθέτηση του κυρίου Κατσίκη, που σε συνέχεια τα υπόλοιπα όμως κόμματα από την έδρα ναι. διορθώθηκε από τον Εδρεύοντα. Δεν θα έφτανε καν στην έδρα. Δεν θα πήγαινε από την Επιτροπή Συνολομένη αν δεν υπήρχε το ποτάμι, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν για το συγκεκριμένο και χρειάζεται να έχει το 50% και πάνω θετικές ψήφους για να πάει από την Επιτροπή Μορφωτικών στην Ολομέλεια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ ήταν μια τροπολογία που έκανε δεκτή ο Υπουργός που καταθέσαμε, η οποία αφορούσε την διευκόλυνση της κινητικότητας των καθηγητών στα πανεπιστήμια, γιατί μέχρι τώρα είχε ερμηνευθεί ο νόμος το σωστό που ήταν το πνεύμα του νόμου, ήταν ότι δεν μπορείς από περιφερειακό πανεπιστήμιο να έρχεσαι σε πανεπιστήμιο του κέντρου, αλλά έτσι όπως ήταν διατυπωμένο απαγόρευε και τις μετακινήσεις μεταξύ των πανεπιστημίων του κέντρου, κάτι το οποίο ουσιαστικά εγκλώβιζε το οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο χωρίς να μπορεί, αν θέλει, να μετακινηθεί. Και αν συμφωνούσαν και τα δύο πανεπιστήμια για τη μετακίνηση αυτή, θα γινόταν και διαδικασία εκλογής, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει με ανοιχτές, ας το πούμε, και διαφανείς διαδικασίες η όποια μετακίνηση. Δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Το τρίτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι φεύγουν με διδακτορικό από τις τάξεις και πηγαίνουν στα πανεπιστήμια σε θέσεις σε ΕΔΥΠ κτλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα, η αποψήλωση του υψηλού
δυναμικού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Και στο θέμα αυτό το έχουμε κάνει και ερώτηση στον Υπουργό που δεν μας έχει απαντηθεί ακόμα για το γενικά πώς είναι οι αποσπασμένοι καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που βρίσκονται εκτός τάξη, είτε σε κόμματα, mm-hmm. είτε σε βουλευτές, σε υπουργεία, σε πανεπιστήμια. Να ξέρουμε αυτούς τους αριθμούς, γιατί είναι ένα στοιχείο διαφάνειας. Θα θέλει να τους ξέρει και ο Έλληνας πολίτης. Μιλήσαμε επίσης, μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε και το τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια του διαλόγου σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τι γίνεται, εκεί πέρα φαίνεται μία έτσι μεγάλη ποικιλία στα συστήματα που υπάρχουν στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Δανία, mm-hmm. σε χώρες όπως η Σλοβακία, η Ιταλία. Αυτό όμως που είναι κοινό χαρακτηριστικό είναι το τι μεγάλη έμφαση δίνουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, κάτι που δεν το έχουμε αντιληφθεί εμείς εδώ πέρα. Τη θεωρούμε σαν το αποπέδι του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Υπάρχουν βέβαια και τα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά νομίζω ότι άμα δοθεί έμφαση στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση, εδώ επιτρέψτε μου να διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Δελή, πιστεύω ότι είναι το κλειδί για να μπορέσουμε μετά να πάμε σε μια ομαλοποίηση και για τις εισαγωγικές εξετάσεις, γιατί δεν θα πηγαίνουν όλοι να μπουν στα πανεπιστήμια, θα έχουν και άλλες διεξόδους, συνδεόμενες βέβαια με την οικονομία. Mm-hmm. Σκεφτείτε για παράδειγμα. Άρα συμφωνείτε με αυτές τις ρυθμίσεις mm-hmm. που έχουν σχέση και με τα ΕΠΑΛ, εμπροκειμένο στο νομοσχέδιο. Πρέπει να αναβαθμιστεί η επαγγελματική και η τεχνική εκπαίδευση και ελπίζω να είναι ένας από τους καρπούς της Επιτροπής mm-hmm. Μορφωτικών Υποθέσεων αυτό. Μάλιστα. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, θέλετε να πείτε κάτι για αυτό, ναι. για την επαγγελματική εκπαίδευση. Συμφωνώ. Για την αναβάθμιση και τη σύνδεσή τη με την αγορά εργασία. Γιατί έχουμε. Φταίμε εμείς οι γονείς. Θέλουμε να βγάλουμε επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους, οικονομολόγους και να. Και να φεύγουν στο εξωτερικό μετά να βγάλουν. Ή να φεύγουν στο εξωτερικό ή να κρεμάσουν το πτυχίο στο δωμάτιό τους και να κάνουν delivery. Αυτό φταίμε εμείς οι γονείς. Λοιπόν, κάποτε. Και κάποια στερεότυπα θα πω εγώ. Είχαν τεχνικές σχολές ναι. για ναυτικούς κλπ. Τότε αμέσως μπορούσε να τους απορροφήσει η αγορά. Ναι. Μα αυτό κάνει τώρα εδώ ο νόμος στις ρυθμίσεις. Είχαν υποβαθμιστεί. Πρέπει να αναβαθμιστούν. Mm-hmm. Διότι πρέπει δεν να... είναι η έμφαση στην ναυτιλία και στον τουρισμό, ναι, έτσι δεν είναι. Πρέπει να αναβαθμιστούν για να μπορούν να τους απορροφάει η αγορά. Mm-hmm. Είμαστε κορεσμένοι από τα άλλα επαγγέλματα. Σε αυτό συμφωνώ. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ μόνο στο ανοιχτό πανεπιστήμιο που στη διοίκηση δεν δέχονται, είχα κάνει και τροπολογία, δεν δέχονται να λαμβάνουν μέρος και οι φοιτητές. Και είναι και το μόνο πανεπιστήμιο που πληρώνουν δίδακτρα, τουλάχιστον. Και σε προπτυχιακά. Σε προπτυχιακά, ναι. Και θα είχαν κάθε λόγο να λαμβάνουν μέσα στη διοίκηση και ένας φοιτητής, τουλάχιστον, όχι όλοι. Μετά το θέμα των μεταγραφών, ξέρω οικογένειες που το ένα παιδί είναι στα Γιάννενα, το άλλο ένα παιδί στο Βόλο. Δεν έχουν, και σταματήσανε και τα δύο να πηγαίνουν, διότι πέρασαν επιτροπές και δεν τους τα ενέκριναν. Μα πώς μπορεί να διατηρούν δύο φοιτητές, ένα στο Βόλο, ένα στην Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να τους δίνεται ευκαιρία τουλάχιστον να πάνε στο. Αν όχι στην Αθήνα, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο. Να μοιράζονται τα έξοδα τουλάχιστον. Γιατί έτσι αναγκάζονται να σταματήσουν. Το θέμα είναι να υπάρχει στην ίδια πόλη το ίδιο τμήμα. Η δυσκολία των σχολών που αρνούνται, είδατε τι λέει. Ήταν το ίδιο τμήμα. Απλώς όταν έδωσε μετά από δύο χρόνια ο άλλος, πέρασε στο Βόλο. Mm-hmm. Αντί να περάσει στην Κρήτη. Άλλαξε το καθεστώς και τώρα πια δεν μπορεί οποιοδήποτε να παίρνει μεταγραφή. Υπάρχει ένα ποσοστό μέχρι 15% ναι, αυτό λέω. Με μόρια κτλ. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά μπήκε από τις σχολές, γιατί αν δινόταν σε όλες το δικαίωμα της μεταγραφής mm-hmm. θα υπήρχαν όλες οι σχολές του κέντρου που θα είχαν ένα. Δεν θα μπορούσαν να τα αποκριθούν. Εγώ δεν λέω να πάνε στο κέντρο. Αλλά όταν οικονομικό έχει την ΑΣΟΕ, έχει το ΠΑΠΗ, έχει το Βόλο. Η Θεσσαλία έχει Κρήτη κλπ. Λοιπόν, όταν ένας έχει δώσει δύο χρόνια πριν και έχει περάσει στη Θεσσαλία διοίκηση επιχειρήσεων και ο άλλος δίνει και περνάει Κρήτη, mm-hmm. γιατί είχε μικρότερη βαθμολογία, ας πάει ή στην Κρήτη ο ένας ή στο Βόλο ο άλλος. Τουλάχιστον mm-hmm. δεν λέω να έρθουν στην Αθήνα. Yeah. Αυτά ικανοποιούνται τα πιο πολλά. Τα προβλήματα είναι προς το κέντρο, αυτό που λέει και ο κ. Μαυροτάς. Προς το κέντρο εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά τουλάχιστον έτσι. Λοιπόν,
Ένα με το ανοιχτό πανεπιστήμιο ότι πρέπει να λαμβάνουν μέρος και στη διοίκηση ένα φοιτητές. Παρακολουθούσαμε τώρα και την πρόοδο. Δεν λαμβάνουν ούτε καθηγητές. Ναι, στον παρόντα. Στον παρόντα. Δεν έχει ακόμη. Δεν έχει διοικούς επιτροπή. Υπάρχει η Βρετανία. Λοιπόν, πρέπει να γίνει αυτό. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ως προς τη γεωλογία που είχε μίλησε η πρόεδρος, εγώ επεσήμανα και το θέμα ότι δεν υπάρχει αντισεισμική διαπαιδαγώγηση. Πρέπει να μπει στα σχολεία. Είμαστε σεισμογενής χώρα. Και αν γίνει ένας σεισμός, δεν ξέρουν τα παιδιά ούτε αν πρέπει να μπουν κάτω από το θρανίο. Αυτό δεν είναι του ΟΑΣΠ, ας το πούμε. Ναι, αλλά το ετώνησε και εκείνη στη γεωλογία. Πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Θυμάμαι εμείς κάτι κάναμε τότε. Ναι, είχε γίνει. Και τώρα νομίζω. Ναι, αλλά πρέπει πιο ολοκληρωμένα να γίνει αυτή. Μετά, ως προς την ειδική αγωγή, ειδικά τώρα, έγινε μια τεράστια περικοπή, δηλαδή οι γονείς πλήρωναν τις συνεδρίες στα κέντρα αποκατάστασης, είτε λογοθεραπείας, είτε κινητή. Εργοθεραπείας, τα πάντα. Διότι υπάρχουν και παιδιά που χρειάζονται τέσσερα, γιατί αν έχει εγκεφαλική παράλυση, δεν χρειάζεται ένα μόνο. Λοιπόν, και κατέθεταν τις αποδείξεις των ΕΟΠΗ και μετά από τρεις-τέσσερις μήνες έπαιρναν τα χρήματα πίσω. Ναι. Τώρα με την καινούργια διάταξη, και αυτό δεν απαντείται σε μένα, φάνηκε ένα ωραίο στην αρχή θέμα ότι δεν θα χρειάζεται να πληρώσουν τίποτα οι γονείς. Εγώ το χάρηκα στην αρχή. Αλλά όταν διάβασα τα υπόλοιπα και έχω κάνει επίκαιρη ερώτηση, είδα ότι ναι, μεν δεν θα πληρώνουν, αλλά έχουμε το glow back που έγιναν οι περικοπές. Δηλαδή το 2015 ήταν 105 εκατομμύρια για την ειδική αγωγή, το 2016 80 εκατομμύρια και το 2017 60 εκατομμύρια. Για την ειδική αγωγή μιλάω. Λοιπόν, δεν θα καταθέτουν πλέον στον ΕΟΠΗ, αλλά τι γίνεται. Τους φώναξε ο Υπουργός Υγείας και τους λέει στα κέντρα, γιατί συναντήθηκα και με τα κέντρα, κάντε συμβάσεις και δεν τους λέει πόσο θα πληρώνονται. Έχει βγάλει κάποιες τιμές, αλλά ήταν. Από 1 μέχρι 3 ευρώ. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα θέμα άλλου Υπουργείου και δεν αφορά το συγκεκριμένο νόμο. Ναι, αλλά ανήκει στην ειδική αγωγή. Ωστόσο, δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε μια συζήτηση για την ειδική αγωγή. Πιστεύω ότι ειδικά αυτό το θέμα. Να σας πω κάτι, κύριε Συνάδελφε. Πιστεύω ότι πρέπει να μην ανήκει μόνο στο Υπουργείο Υγείας. Να είναι Υπουργείο Υγείας και Παιδείας. Είναι αλληλένδετα. Είναι συναφή τα ζητήματα. Πήγα και στο ειδικό σχολείο τη Δραπετσόνα που είναι και πρέπει να γίνουν ειδικά σχολεία. Κάνουν καταπληκτική δουλειά. Και ο διευθυντής και οι θεραπευτές. Αλλά θέλουν. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, επειδή είστε πολύ μαχητικοί στο συγκεκριμένο θέμα και πολύ καλά κάνετε γιατί είναι ευαίσθητο, δεσμεύομαι ότι σε μια άλλη συζήτηση θα το αναδείξουμε. Θέλω το θέμα να πω αγωγής. Κάτι. Ναι. Ότι που είπαμε για τους αλληλοπληρωτές στα ειδικά σχολεία. Ναι. Είχα κάνει ερώτηση στο νομοσχέδιο που περνάγαμε, ήταν τότε υπουργός ο κύριος Φίλης. Υπάρχει ο νόμος ότι αυτοί που έχουν προϋπηρεσία οι αναπληρωτές δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν. Και αυτοί που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο μονιμοποιούνται. Λοιπόν, λάθος κάνετε. Σήμερα δεν, μετά το 10 δεν μονιμοποιείται κανείς. Ναι, όχι. Έχει δεσμευτεί όμως ο Υπουργός ότι από ένα κομμάτι των αναπληρωτών, όταν θα γίνουν οι μόνιμες προσλήψεις, θα προτιμηθεί. Θα έχει κάποια όρια. Επίσης και αυτό θέλει. Μην μου ανοίγετε άλλα θέματα. Πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Είναι από τα πιο δύσκολα που πρέπει να το κλείσουμε. Θα πάρουν από τη γενική εκπαίδευση και ένα ειδικό δεν μπορεί να πάει. Από τη γενική εκπαίδευση δεν μπορεί να πάει. Για την ειδική αγωγή λέτε, ναι. Θα τη συζητήσουμε τώρα. Να δούμε αν θα εξαρτηθεί ο κατάλογος των ειδικών. Λεπτό, δεν θα πω τίποτα παρά μόνο ότι κρίνεται αναγκαία μία συζήτηση εφόλης της ύλης για την εκπαίδευση με θέμα όχι τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Χρειάζεται μεταρρύθμιση στη χώρα. Και προς ποια κατεύθυνση. Χρειάζεται. Λοιπόν, χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε. Και καθώς σας αποχαιρετούμε, να δούμε συνοπτικά τι συζητήθηκε για το συγκεκριμένο νόμο που παρουσιάσαμε στην Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο προβλέπει παράταση στις συμβάσεις εργασίας στην καθαριότητα των σχολείων, καθορίζει ενιαίο αριθμό μαθητή στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, αλλάζει τις διαδικασίες για τις σχολικές εκδρομές, αναγνωρίζει προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και ρυθμίζει θέματα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του ΔΟΑΤΑΠ. Δεν μπορεί να υποστηρίζεται το τέμε αλφαγιώτα ότι υποβαθμίζεται η ειδική αγωγή όταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
οι μονάδες στήριξης της ειδικής αγωγής στα σχολεία αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες, 600 επιπλέον, και οι διορισμοί εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ξεπέρασαν τις 10.000 έναντι 5 περίπου χιλιάδων των προηγουμένων ετών. Κριτική στη διαδικασία του επείγοντος άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για έλλειψη διαλόγου που αδικεί την εκπαίδευση. Σήμερα όμως, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε ένα νομοσχέδιο σκούπα, το οποίο εισήχθη στη Βουλή με διαδικασίες εξπρές, με διαδικασίες που φτάνουν τα όρια, επιτρέψτε μου, του κοινοβουλευτικού εμπεγμού. Και μιλώ για εμπεγμό, διότι κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορείτε από τη μία να οργανώνετε ανοιχτό διάλογο για την αναβάθμιση του Λυκείου και από την άλλη να φέρνετε νομοσχέδιο με διαδικασίες επείγοντος. Ανέφερε ο Υπουργός στην Επιτροπή ότι επιδιώκεται η εδραίωση των ρυθμίσεων. Μα εδώ παρατηρείται πλήρης διάσταση μεταξύ των Υπουργών στο ίδιο Υπουργείο. Ταύτιση υπάρχει μόνο στα καταστροφικά αποτελέσματα. Και αυτό έχει τεράστιες συνέπειες στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν προσφέρεται ούτε για μεγάλα λόγια, ούτε για ευχηδιασμούς. Χρειάζεται συνένεση. Δεν χρειάζονται φωτογραφικές λοιπόν ρυθμίσεις και παρεμβάσεις χωρίς ευρύτερο σχεδιασμό. Διάλογο και σύνθεση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι που χρειάζεται σήμερα η παιδεία μας. Το συμπέρασμα που βγαίνει για το σημερινό νομοσχέδιο είναι ότι αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στη μακριά αλυσίδα των αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων που ξεκίνησαν βεβαίως από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, επιταχύνθηκαν με τα μνημόνια και βέβαια έδεσαν μια χαρά με τις δημοσιονομικές περικοπές και τους κόφτες, πάντα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κατευθύνσεων του ΩΣΑ. Κατά του άρθρου του νομοσχεδίου που προβλέπει την κτήση της ηθαγένειας από αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, τάχθηκε ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κωνσταντίνος Κατσίκης, ωστόσο το κόμμα του δήλωσε ότι το υπερψηφίζει, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος διαφοροποιηθεί. Το άρθρο αυτό αφορά την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας από ανήλικους αλλοδαπούς που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Όπως και το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του 2015, που είχαμε διαφωνήσει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πιστοί στις θέσεις μας, καταψηφίζουμε και τώρα το συγκεκριμένο άρθρο. Όσο σωστά και αν είναι αυτά τα 6 άρθρα που αποτελούν τα 2 πρώτα κεφάλαια και όση διάθεση να έχουμε εμείς να κάτσουμε να σας εξηγήσουμε γιατί τα υπόλοιπα 24 άρθρα θα έπρεπε να αποσυρθούν. Αυτή η κυλιόμενη νομοθέτηση, η νομοθέτηση δοκιμής και σφάλματος, όπως λέμε εμείς οι μηχανικοί, πλήττει την αξιοπιστία του νομοθετικού έργου. Το νομοσχέδιο αυτό χαρακτηρίστηκε επείγον, παρόλο που μόνο 2-3 από τα 35 άρθρα το έχουν επείγον χαρακτήρα. Τα περισσότερα από τα άρθρα είναι νομοθετικά μερεμέτια σε προηγούμενα άρθρα και διατάξεις που έρχονται να θεραπεύσουν μη επείγοντα θέματα. Να σημειωθεί ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ιγκλέζη, απέσυρε τροπολογία που είχε καταθέσει για χορήγηση οδηπορικών και υπεροριών σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία και πολιτικά γραφεία.